واحد. كلمة أساس Καλημέρα Μπαφούτε. σας. Βεβαίως. Καλημέρα. Είδα δύο πάρα πολύ ωραία σχολεία στη φωτογραφία. Φαντάζομαι ότι στην πραγματικότητα είναι ακόμη πιο ωραία από αυτά που Καλημέρα, είδα. καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εμένα με λένε Μάχη Τσίρου. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στο ΣΕΡΝ. Είμαι φυσικός, αλλά εμείς εδώ κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε το σύστημα να δουλέψει, οπότε δεν έχει σημασία αν είμαι φυσικός ή τι άλλο είμαι. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί εγώ έχω δουλέψει πάνω από 30 χρόνια στο ΣΕΡΝ και τώρα βλέπω ότι έχω δύο πολύ νέους συναδέλφους να σας συστηθούν και εκείνοι και μετά θα αρχίσουμε να λέμε γενικά για το τι θα συζητήσουμε σήμερα, τι θα δείτε σήμερα. Λοιπόν, για να σας συστηθούν και οι συνάδελφοί μου. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να ακουστώ. Γιατί? Δεν ξέρω. Α, είσαι, εντάξει. Δεν είμαι σίγουρη. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την Εφέλη, η οποία μαθαίνει την τέχνη, μαθαίνει την παρουσία και τον νεαρό συνάδελφο. Γεια σας, είμαι ο Νίκος, δουλεύω στο τμήμα πληροφορικής του πειράματος CMS, στην υπολογιστική υποδομή, εδώ και 2 χρόνια περίπου. Λοιπόν, εκείνο που θα καταλάβετε τώρα είναι ότι εδώ βρισκόμαστε στο μέρος που είναι ο ανιχνευτής, έτσι. Ο ανιχνευτής λοιπόν έχει δύο κομμάτια. Έχει το κομμάτι που είναι πάνω στο έδαφος, στο οποίο συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες, ελέγχουμε τα συστήματα, βλέπουμε τι γίνεται και προχωρούμε. Και έχει και το σημείο που είναι κάτω από τη γη, στα 100 μέτρα περίπου, που είναι τα κομμάτια του ανιχνευτή. Σήμερα θα πάτε, are they going to go in the open detector today? On the The detector is not fully open, no, but, but they you will can... go on the balcony. And also on this floor. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα είσαστε υπερ τυχεροί, διότι πριν από 5 μέρες ο ανιχνευτής δεν ήταν ανοιχτός. Δηλαδή, φανταστείτε, ο ανιχνευτής είναι όλα αυτά που θα περιγράψουμε, που βρίσκεται πάνω στη δέσμη του επιταχυντή. Όταν ο επιταχυντής δουλεύει, δεν μπορούμε να πάμε μέσα στο δωμάτιο που είναι ο επιταχυντής. Δεν μπορούμε λοιπόν να σας πάμε και εσάς. Σήμερα νομίζω ότι είσαστε το πρώτο γκρουπ που θα έχει τη τύχη να πάνε ακριβώς στο μπαλκόνι αλλά και στο πάτωμα του ανιχνευτή. Και όπως λέω πολλές φορές σε συναδέλφους σας που μας επισκέπτονται, πολλές φορές είναι πολύ καλύτερα να έχει κανείς κάνει μία πρώτη επίσκεψη με το διαδίκτυο, γιατί μπορεί να δει πολύ περισσότερα πράγματα από το μία πραγματική επίσκεψη. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα που θα δείτε. Θα δείτε εμένα σε αυτό που λέμε control room, στο θάλαμο, στο μέρος που ελέγχουμε τις πληροφορίες, και θα δείτε τον συνάδελφό μου κάτω στον ανιχνευτή και θα μιλάμε και οι δύο. Για να ξεκινήσουμε τώρα, για να σας εξηγήσω τι θα καταλάβετε. Όταν λέμε το CERN, το CERN είναι ο διεθνής οργανισμός για έρευνες στη σωματιδιακή φυσική που έχει ξεκινήσει πάνω από 60 χρόνια. How can I show this now? This. Ναι, λοιπόν, αυτή τη φωτογραφία την έχετε δει πάρα πολλές φορές. Παρόλα αυτά, σας δίνει να καταλάβετε το μέγεθος των 26 χιλιόμετρων. Βλέπετε αυτό το κίτρινο περίπου κουλούρι, γιατί τα πάντα τα λέμε CERN. Αυτός είναι ο μεγάλος επιταχυντής, ο τελευταίος επιταχυντής που έχει κάνει το CERN. Το CERN είναι ένα εργαστήριο που ο ρόλος του ήταν να φτιάξει επιταχυντές για να μπορέσει να γίνει η έρευνα γύρω από τα στοιχειώδη σωματίδια, εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο επιταχυντής είναι ο τελευταίος, λέγεται LHC, Large Hadron Collider, και είναι το μεγαλύτερο μηχάνημα που βρίσκεται στον κόσμο. Πάνω σε αυτό τον επιταχυντή υπάρχουν τέσσερα μέρη. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε αυτόν τον επιταχυντή σαν κτίριο, να το φανταστείτε σαν ένα μεγάλο ντόνατ κάτω από τη γη, έτσι, ένα τεράστιο κουλούρι κάτω από τη γη. Περίπου το ύψος του είναι γύρω στα 3-3,5 μέτρα του σωλήνα αυτού. Θα συζητήσουμε τι πάει μέσα στο σωλήνα. Λοιπόν, πάνω στον επιταχυντή τώρα βλέπετε μερικά κομμάτια. Ένα είναι αυτό που λέει CMS, που είναι που είμαστε εμείς τώρα εδώ. Ένα άλλο που λέγεται LHCb, που είναι εκεί. Βλέπετε, είναι περίπου συμμετρικά. Ένα άλλο που λέγεται Atlas, που είναι ακριβώς αντιδιαμετρικά απέναντι από εκεί που βρισκόμαστε εμείς. Και ένα άλλο που λέγεται Alice. Αυτά τα τέσσερα σημεία μπορείτε να τα φανταστείτε σαν τέσσερις τεράστιες φουσκάλες απάνω στον ντόνατ, γιατί σε κάθε τέτοιο σημείο μέσα βρίσκεται ένας ανιχνευτής. Ο ανιχνευτής έχει σαν σκοπό να πάρει φωτογραφίες αυτών των πραγμάτων
που βγαίνουν από τις συγκρούσεις των σωματιδίων όταν δουλεύει ο επιταχυντής. Τώρα δεν δουλεύει, είμαστε ασφαλείς, γι' αυτό και τα παιδιά θα πάνε κάτω. Εντάξει, το καταλάβατε αυτό. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο που λέγεται CMS. Και αν διαβάσετε καλά το χάρτη, θα δείτε ότι το CMS είναι στη Γαλλία, ενώ κατ' ουσίαν το κύριο μέρος του CERN είναι κάπου εδώ. Εδώ είναι το γραφείο, τα γραφεία μας και τα πάντα, και βρίσκεται στην Ελβετία, σαν διεθνής οργανισμός. Αλλά εκεί έχει περισσότερα κτίρια. Ο επιταχυντής είναι κυρίως, το μεγαλύτερο του μέρος είναι στη Γαλλία. Λοιπόν, τώρα, το CERN είπαμε έχει χτιστεί εδώ και 60 χρόνια και η ιστορία του CERN και η ιστορία της έρευνας του CERN και η ιστορία της τεχνολογίας του CERN έχει προχωρήσει μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια. Πρωτοξεκίνησε με κάτι που ίσως θα το δείτε εσείς και θα το ξέρετε σαν θαλάμους φυσαλίδων. Πάντα το CERN εκείνο που έκανε ήταν να παίρνει φωτογραφίες της ύλης, όπως η ύλη είναι όταν έχουμε δώσει τεράστιες ενέργειες στα σωματίδια, για να μπορέσουμε να τα φέρουμε στις ίδιες συνθήκες που ήταν λίγα μικροδευτερόλεπτα μετά το Big Bang, και να δούμε αν η εξέλιξη της ύλης αυτής, όπως μας την περιγράφουν οι διάφορες θεωρίες που ελέγχουμε, ισχύει ή δεν ισχύει. Εδώ δουλεύουμε χέρι με χέρι η θεωρητική φυσική με τους πειραματικούς φυσικούς και τους αστροφυσικούς. Γιατί υπάρχουν οι θεωρίες που μας λένε πώς λειτουργεί η ύλη, υπάρχουν τα μοντέλα. Υπάρχει ο έλεγχος της θεωρίας εδώ στο CERN, δημιουργώντας τις ενεργειακές καταστάσεις που χρειάζονται. Και υπάρχει ο επίσης παράλληλος έλεγχος των ενεργειακών καταστάσεων με σωματίδια, τα οποία δεν τα επιταχύνουμε εμείς στον επιταχυντή μας, αλλά επιταχύνονται στους επιταχυντές του σύμπαντος. Δηλαδή, πάντα ελέγχουμε τα αποτελέσματά μας μαζί με τους αδελφούς μας, κατ' ουσίαν τους αστροφυσικούς, και θα δείτε πολλές φορές στο δικό μας τομέα πολλοί από εμάς να πηδάνε στην αστροφυσική και πολλοί αστροφυσικοί να έρχονται προς τα εμάς, ιδίως σε πειραματικά θέματα. Εντάξει, λοιπόν, είπαμε όλα αυτά. When are they going to start going down in a while? Είπαμε όλα αυτά. Εκείνο που θέλω να ξέρετε, να θυμόσαστε, είναι ότι το CERN είναι ένας διεθνής οργανισμός, που σημαίνει ότι ξεκίνησε σαν ευρωπαϊκός οργανισμός. Είναι, συνεργάζεται με την ΕΟΚ, αλλά δεν είναι κομμάτι της ΕΟΚ. Υπήρχαν ευρωπαϊκές χώρες, στην αρχή ξεκίνησε με λίγες ευρωπαϊκές χώρες, μετά τις φοβερές καταστροφές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν υπήρξε μια προσπάθεια για να ξαναζήσει η φυσική, να ξαναζήσουν τα εργαστήρια της Ευρώπης, και σιγά σιγά προσθέθηκαν όλες οι άλλες χώρες. Το CERN είναι, εγώ τώρα που τελειώνω με το CERN, συχνά λέω ότι όταν ξεκίνησα και ήμουνα μία φυσικός που είχε μία δουλειά στο CERN, ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένη ακριβώς για τη φυσική και πάρα πολύ περήφανη και για όλα. Τώρα όμως που τελειώνω, μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη που έχω μια δουλειά στο CERN. Γιατί όχι σαν φυσικός στο CERN, σαν φυσικός πάντα είναι ωραία, αλλά είναι ένα υπέροχο περιβάλλον να δουλεύει κανείς, ακριβώς γιατί εκτός από τις χώρες μέλη που τώρα κοντεύουν να φτάσουν τις 30, έχουμε και ανθρώπους συνεργαζόμενους, είτε μέσω πανεπιστημίων, είτε με προσωπικές συνεργασίες, από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο να ψάξετε μια εθνικότητα και να μην τη βρείτε στο CERN. Και όλα δουλεύουν πάρα πολύ καλά, σας πληροφορώ. Ένα πράγμα θα ήθελα να κάνουμε. Εάν υπάρχει κάτι που πραγματικά δεν καταλαβαίνετε, τότε να είσαστε ελεύθεροι να σηκώσετε το χέρι σας να μου το πείτε. Έτσι. Λοιπόν, ξαναλέμε. Το CERN, 60 χρόνια πριν, ξεκίνησε με τους πρώτους μικρούς επιταχυντές που είχαμε, το πρωτοσύγχρονο, το συγχροκύκλωτρο. Αυτοί οι επιταχυντές που τους λέμε μηχανήματα στη γλώσσα του CERN, ήταν πάντα πρωτοποριακοί για την εποχή τους και έδωσαν σημαντικά αποτελέσματα, και πάντα τι κάνανε, επιτάχυναν μία δέσμη σωματιδίων. Πώς επιταχύνουμε μία δέσμη σωματιδίων? Τα σωματίδια αυτά, τι αρχή χρησιμοποιούμε σε αυτό το θέμα? Η αρχή είναι πάρα πολύ απλή. Είναι η ίδια αρχή που κάνει το μικρό παιδάκι, αν έχετε φανταστεί πολλές φορές, γιατί τα μικρά παιδάκια, τα μωρά, πετάνε πράγματα στο πάτωμα.
Είναι γιατί δεν ξέρουν τι έχουν μέσα και θέλουν να δουν τι έχουν μέσα στην πραγματικότητα. Εμείς ξέρουμε ότι κάτι θα το αφήσουμε, θα πέσει. Ένα μωρό δεν το ξέρει. Λοιπόν, η ίδια αρχή που υπάρχει όταν έχετε αυτοκίνητα που συγκρούονται στον αυτοκινητόδρομο, έτσι, με τοπία σύγκρουση και πολύ θανάτη χώρα που λέμε. Γιατί τι γίνεται τότε, έχετε διάφορα κομμάτια από τα αυτοκίνητα, δυστυχώς, τα οποία παράγονται στον χώρο. Το ίδιο ισχύει και με τον τρόπο έρευνας που έχουμε στη σωματιδική φυσική. Πρώτες έρευνες, τα πρώτα κομμάτια έρευνας ήταν αυτές οι έρευνες που λέγαμε με σταθερό στόχο, δηλαδή έχετε εσείς ένα στόχο από πυρήνες υδρογόνου, ας πούμε, έτσι, που είναι πρωτόνια κατ' ουσίαν, ρίχνετε μία δέσμη από φορτισμένα σωμάτια πάνω, γίνονται κρούσεις, αυτό είναι κάτι που πάντα έχει δουλέψει στη σωματιδιακή φυσική και βλέπετε τα αποτελέσματα των κρούσεων. Μετά από κάμποσα χρόνια από τέτοιο τρόπο δουλειάς, η φυσική στο ΣΕΡΝ και ιδίως οι φυσικοί που δουλεύουν με τις δέσμες και οι μηχανικοί έγιναν ακόμη πιο επιτίδη και σκέφτηκαν γιατί να έχουμε μόνο μία δέσμη που να πέφτει σε ένα σταθερό στόχο και να μην έχουμε δύο δέσμες, εάν μπορούμε τεχνολογικά, που γυρνάνε παρέα και κάποια στιγμή να φέρνουμε τη μία ενάντια στην άλλη και να βλέπουμε τι παράγεται. Λοιπόν, τώρα βλέπω και είναι έτοιμοι να μπουν μέσα και σας γυρνάω στους πιο νεαρούς συναδέλφους για να δείτε πώς κατεβαίνουμε στο υπέταφος. Οκ, γεια σας λοιπόν. Θα μπω πρώτα και θα σας εξηγήσω μετά τι συνέβη ακριβώς. Nope, fail. Νομίζω τα γυαλιά μου τα μπερδεύουνε. My glasses, I think, are confusing it. Oh, it failed. Come on. Last time I did it on the first try. This time. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πάντα το σύστημα είναι ένα σύστημα control και ασφάλειας. Ο ρόλος αυτού του συστήματος είναι να μην σας αφήσει να μπείτε. Δεν είναι να σας αφήσει να μπείτε. Έτσι και θα κοιτάξει την ήρυδα του ματιού του. Το άνοιξε με το δοσίμετρό του, γιατί ο κάθε φυσικός στο ΣΕΡΝ έχει ένα δοσίμετρο, να το βλέπετε το δοσίμετρο. Έτσι ανοίγει η πόρτα με το δοσίμετρο. Και αν θα δείτε πάνω στην πόρτα, υπάρχει ένα σύστημα μιας καρδιάς που απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται να μπείτε στην περιοχή αν έχετε μεγάλη καρδιά. Απαγορεύεται να μπείτε αν έχετε βηματοδότη, γιατί υπάρχει το μαγνητικό πεδίο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή προχωρούν και οι δύο προς το ασανσέρ. Εδώ βλέπετε βγαίνουν άλλοι επισκέπτες οι οποίοι έχουν έρθει στον ανιχνευτή. Λοιπόν, προχωρούν οι δύο συνάδελφοι προς το ασανσέρ που θα τους πάρει και θα τους πάει 100 μέτρα κάτω περίπου για να σας δείξουν τον ανιχνευτή και ό,τι γίνεται γύρω από τον ανιχνευτή. Αυτό που βλέπετε είναι ένα γκρουπ από τα τυχερά γκρουπ, τα πρώτα τυχερά γκρουπ που ήρθε και βλέπει και είδε τον ανιχνευτή. Αυτό το άσπρο πράγμα που βλέπετε στο πάτωμα, ξέρετε τι είναι? Αυτά είναι ειδικά χαρτιά που όταν πάμε προς την περιοχή των ανιχνευτών, κολλάνε τα παπούτσια μας απάνω και αφαιρούν οτιδήποτε σκόνη μπορούμε να έχουμε για να είναι η ατμόσφαιρα όσο το δυνατόν πιο καθαρή. Και βλέπετε βέβαια και τους ανθρώπους με τα άσπρα κράνη που δουλεύουν στο κάτω στο ίδιο σύστημα. Τώρα, να προχωρήσω λίγο να σας μιλήσω για τον ανιχνευτή, όσο δεν σας μιλάει ο συνάδελφός μου. Λοιπόν, ο ανιχνευτής πάντα είναι μία τεράστια κάμερα, έτσι θέλω να τη φαντάζεστε εσείς, με μερικά εκατομμύρια πίξελ, έτσι. Αυτά τα εκατομμύρια πίξελ μπορούν να πάρουν φωτογραφίες των καταστάσεων της ύλης, όπως αυτή εξελίσσεται,
μέσα στη, με τις κρούσεις μέσα στον επιταχυντή. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία εικόνα, ελπίζω να τη βλέπετε όλοι καλά. Έχουμε τους τέσσερις ανιχνευτές και στη μέση έχετε ένα πράγμα που σας δείχνει τι. Σας δείχνει τους μαγνήτες του επιταχυντή. Τι είναι ο επιταχυντής, είπαμε. Είναι ένα κουλούρι, είναι ένα άδειο ντόνατ. Και τι έχει μέσα στο ντόνατ. Μέσα στο ντόνατ έχει ό,τι χρειάζεται για να επιταχύνετε τα σωματίδια μέχρι τις ενέργειες που θέλετε. Μέχρι τις ενέργειες που μπορείτε. Εσείς θέλετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Βέβαια, το περισσότερο, το όριο σας το δίνει ο κύριος Αϊνστάιν, που λέει τι, ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα σωματίδιο που να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός στο κενό. Αυτό που είναι περίπου 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, είναι το μεγάλο σας όριο. Τώρα το δεν μπορούμε παίρνει πολύ νερό και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει το δεν μπορούμε. Αλλά τι κάνουμε. Εμείς έχουμε λοιπόν αυτό το μεγάλο δαχτυλίδι μέσα στο οποίο βάζουμε σωματίδια και εμείς βάζουμε μέσα πρωτόνια. Πώς τα έχουμε πάρει τα πρωτόνια. Έχουμε πάρει άτομα υδρογόνου, τα έχουμε βάλει σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο, φρούπτο ηλεκτροστατικό πεδίο, πετάει τα ηλεκτρόνια και μας βγαίνουν τα πρωτόνια. Αυτά τα πρωτόνια τώρα αρχίζετε να τα επιταχύνετε. Πώς θα επιταχύνετε ένα σωμάτιο που έχει φορτίο. Το πιο απλό. Θα βάλετε ένα αντίθετο φορτίο και το φορτίο θα τρέξει. Αν έχετε ένα θετικό φορτίο, θα βάλετε ένα αρνητικό φορτίο. Το φορτίο αρχίζει να τρέχει προς το αρνητικό. Τη στιγμή που φτάνει στο αρνητικό, αλλάζετε εσείς την πολικότητα και γίνεται θετικό το τείχος που είχατε με το αρνητικό. Οπότε, αντί να του αρέσει του σωματιδίου και να πέσει απάνω, τρώει μια κλωτσά και προχωρεί παρακάτω. Προχωρεί παρακάτω, προχωρεί παρακάτω. Έτσι, βάζοντας, αλλάζοντας διαρκώς την πολικότητα, την ηλεκτροστατική, αρχίζετε να εξαναγκάζετε το σωματίδιο να τρέχει. Αφού επιταχυνθεί έτσι λιγάκι γραμμικά, σε μια γραμμούλα που λέμε, τότε τα βάζετε αυτά τα σωματίδια, τα πετάτε λοιπόν μέσα στο μεγάλο αυτό το τεράστιο δαχτυλίδι, μέσα στο οποίο υπάρχει κάτι που λέγονται ηλεκτρομαγνητικές κοιλότητες. Εσείς, αυτοί από εσάς που θα γίνουν ηλεκτρολόγοι, που θα προχωρήσουν σε τέτοια θέματα, θα ξέρουν ότι αυτός είναι ένας τρόπος να δώσουμε ενέργεια μέσω ηλεκτρομαγνητικής αντίδρασης. Είναι κύματα, είναι κυματική θεωρία. Λοιπόν, έχετε ένα κομμάτι μέσα πάνω σε αυτά τα 26 χιλιόμετρα, που εκεί είναι τα ίστρα, περνάνε τα σωματίδια και παίρνουν ενέργεια. Αλλά για να παίρνουν ενέργεια, πρέπει να γυρνάνε διαρκώς στο κουλούρι και να περνάνε πάνω από 400.000 φορές, κάθε 25 νανοσεκόν, να κάνουν αυτά τα περίφημα, τον περίφημο γύρο, με τεράστιες ταχύτητες. Λοιπόν, για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε τη δύναμη να στρέφετε τα σωματίδια μέσα σε αυτό το δαχτυλίδι. Και για να στρέφετε τα σωματίδια μέσα σε αυτό το δαχτυλίδι, χρησιμοποιείτε μαγνήτες. Βλέπω τώρα, βλέπετε, αρχίζουν και κατεβαίνουν. Τώρα ξεκινήσαν από το 0, τώρα κατεβαίνουν, βλέπετε το ασανσέρ πώς πάει γρήγορα. Πάει στα μείον... με συγχωρείτε, σας λέω ψέματα. Περιμένουν να ανέβει το ασανσέρ για να το πάρουν. Λοιπόν, το ασανσέρ ανέβηκε, άντε έχει φτάσει, έφτασε στο 0 και τώρα θα ξεκινήσουν να πάνε προς τα... θα είναι έτοιμοι να πάνε κάτω. Ανοίγουν οι πόρτες, βγαίνουν και σε λίγο θα μπουν οι δικοί μας για να κατέβουν. Να το ασανσέρ, το βλέπετε, μέσα, βγήκανε αυτοί που... και νάτος ο Νίκος και η Νόημη ετοιμάζονται να κατέβουν στον ανιχνευτή. Λοιπόν, κοιτάξτε λιγάκι να δείτε πόσο γρήγορα πάει ο ανελκυστήρας και εγώ θα συνεχίσω μετά να σας λέω για τους μαγνήτες του επιταχυντή. Βλέπετε, όπως βλέπετε, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτός ο ανελκυστήρας είναι ένας ανελκυστήρας με ειδικές συνθήκες, γιατί είναι πάντα σε υπερπίεση, είναι πάντα ασφαλής. Τώρα χάσαμε το σήμα, γιατί βέβαια είμαστε στα βάθη του κόσμου, μετά θα το ξαναβρούμε. Και εγώ συνεχίζω, σας λέω λοιπόν ότι για να κρατάτε τα φορτισμένα σωματίδια μέσα σε τροχιά, μέσα στον επιταχυντή, ούτως ώστε να περνάνε και να ξαναπερνάνε και να ξαναπερνάνε από εκεί που παίρνουν ενέργεια, χρησιμοποιείτε τεράστιους μαγνήτες. Και αυτό είναι το όλο μυστικό βασικά. Οι μαγνήτες. Λοιπόν, έχουμε πάνω από 2.000 μαγνήτες, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ισχυροί. Γιατί είναι εξαιρετικά ισχυροί? Καθένας τους είναι 200.000 φορές το γήινο μαγνητικό πεδίο. Και είναι γιατί χρειάζονται τόσο ισχυρούς μαγνήτες. Έχετε σωματίδια τα οποία πάνε σχεδόν με ταχύτητα του φωτός. Φτάσανε τα παιδιά, τους βλέπετε, έχουν κατέβει στο μεσαίο επίπεδο της...
του ανιχνευτή και ξεκινάνε για να πάνε στο χώρο που υπάρχουν τα διάφορα καταγραφικά συστήματα των σημάτων. Εδώ όλα αυτά τα μεγάλα τεράστια μπλε ντουλάπια που βλέπετε, το καθένα είναι μερικά διδακτορικά στα ηλεκτρονικά. Γιατί τι γίνεται? Εμείς έχουμε λοιπόν αυτή την τεράστια κάμερα που είναι κάτω, την οποία θα συνεχίσουμε να εξηγούμε. Αυτή η τεράστια κάμερα μας δίνει σήματα, τα οποία είναι σήματα ορμής, ενέργειας και θέσης. Αυτά τα σήματα όλα πρέπει να τα μεταφράσουμε και να τα βάλουμε όλα μαζί. Βλέπετε, ο συνάδελφος προχωρεί προς μία κόκκινη πόρτα. Αυτή η πόρτα σας βάζει μέσα στον επιταχυδή. Και τώρα συνεχίζετε και προχωρείτε από το διάδρομο. Εδώ έχουμε διάφορες εικόνες από τον επιταχυδή κτλ. Και θα πάει σε μία δεύτερη πόρτα που θα του επιτρέψει να μπει πια στο χώρο του ανιχνευτή. Για να δούμε πόσο τυχερός θα είναι τώρα με τον έλεγχο του ματιού. Για να δούμε λιγάκι. Για να δούμε, Νίκο. Α, αυτή τη φορά ήταν πολύ τυχερός. Τον δέχτηκε αμέσως το σύστημα και τώρα προχωρεί σε 10 μέτρα, θα φτάσει στο μπαλκόνι του ανιχνευτή. Έτσι, εδώ βλέπετε πού μπορεί κανείς να σκανάρει, που λέμε στα ελληνικά, να περάσει το δοσίμετρό του, γιατί στο CERN, στους χώρους της φυσικής της, είσαστε γνωστοί με το δοσίμετρό σας. Εντάξει. Και προχωρεί λοιπόν ο Νίκος. Εδώ θα δείτε στα αριστερά σας αυτή την κίτρινη πόρτα και μετά θα μπείτε πια στο χώρο του ανιχνευτή. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο χώρος που είναι, είσαστε στο μέσο ύψος του ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής είναι ένα μηχάνημα που έχει ύψος γύρω στα 17 μέτρα, τώρα το βλέπετε στο πλάι, μήκος γύρω στα 20-21 και ζυγίζει πάνω στις 14.000 τόνους. Yeah, he could talk as well. Ναι, Νίκο, μιλάς εσύ, δεν σ' ακούμε. Μ' ακούτε? Τώρα σ' ακούμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Νίκο, δείχνε του τα διάφορα κομμάτια. Όταν λοιπόν, θες να μπορείτε, να δείτε, can you come this way, thank you. Μπορείτε να δείτε προς το παρόν ο ανιχνευτής δυστυχώς είναι ακόμα κλειστός. Τα κόκκινα κομμάτια μπορείτε να δείτε είναι τα καπάκια που βάζουμε από κάθε πλευρά για να προστατεύσουμε τα ηλεκτρονικά. Άμα έρθετε εδώ όταν, μετά το 25, όταν θα το ξανανοίξουμε, θα μπορείτε να δείτε και μέσα πώς είναι ο ανιχνευτής. Έχετε δει εικόνες, φαντάζομαι. Είναι σαν γκρεμμύδι. Βλέπετε ένας μεγάλος σωλήνας από εδώ. Αυτός είναι ο σωλήνας. Εσωτερικά που περνάνε τα πρωτόνια, που περνάει η ακτίνα. Φυσικά δεν είναι τόσο μεγάλο εσωτερικά. Είναι από εδώ τόσο μεγάλο, γιατί περιέχει διάφορα ηλεκτρονικά, περιέχει σωλήνες ψήξης, περιέχει διάφορα πράγματα. Το πάντα που χρειαζόμαστε. Επίσης μπορώ να πω ότι όπως ερχόμαστε εδώ, είδα ότι περάσαμε από ένα δωμάτιο με πολλά ηλεκτρονικά, αυτό που λέμε το counting room. Εκεί πέρα είναι πολλά από τα συστήματα ελέγχου του CMS και επίσης, πιο συγκεκριμένα, εκεί πέρα μπορεί να είναι και αυτό που λέμε τα triggers, που είναι τα φίλτρα. Οπότε, επειδή εγώ σας είπα, είμαι πληροφορικάριος, μπορώ να μιλήσω πολύ παραπάνω για δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς τα παίρνουμε εδώ στο CMS. Όσοι ξέρετε λίγο από πληροφορική, θα ξέρετε πόσο περίπου είναι ένα megabyte και ένα terabyte. Άμα ξέρετε αυτά, θα καταλάβετε αυτό που σας πω. Λοιπόν, όταν γίνονται οι συγκρούσεις των πρωτονίων μέσα στο CMS, ο ανιχνευτής παίρνει αυτές τις φωτογραφίες που σας είπε η κυρία Μάκη. Παίρνει τα στίγματα των σωματιδίων. Μία από αυτές τις συγκρούσεις μπορεί να είναι μεταξύ 1 και 4 MB περίπου, αναλόγως το μέγεθος, αναλόγως τι έγινε σε αυτή τη σύγκρουση. Και πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι ο LHC, ο επιταχυντής ατόμων, μπορεί να επιταχύνει σωματίδια σε 99,59 την ταχύτητα του φωτός. Σε αυτές τις ταχύτητες, μέσα στον σωλήνα, έχουμε ομάδες σωματιδίων κάθε περίπου 7,5 μέτρα. Και αν τα βάλεις αυτά μαζί σε μια εξίσωση, έχεις 99,59 για την ταχύτητα φωτός και 7,5 μέτρα απόσταση μεταξύ ομάδες σωματιδίων, σημαίνει ότι έχεις μία σύγκρουση κάθε 25 νανοσεκόντ. Κάθε 25 νανοσεκόντ είναι περίπου 100 φορές πιο γρήγορα από ότι το κινητό σας μπορεί να δείξει μια καινούρια εικόνα. Όταν πάτε κάτι στο κινητό, αυτό παίρνει μερικά μιλισεκόντ
για να δείξει μια καινούργια εικόνα. Οπότε πρέπει να είμαστε περίπου 100 φορές πιο γρήγορα από αυτό, για να, αν θέλουμε να πάρουμε τα δεδομένα. Οπότε, και επίσης με τον πολλαπλησιασμό, αν κάνετε τον πολλαπλησιασμό, μπορείτε να βρείτε ότι θα γίνονται περίπου 40 εκατομμύρια συγκρούσεις το δευτερόλεπτο, όσο τρέχει ο LHC. Που σημαίνει ότι 1 με 4 MB κάθε σύγκρουση, 40 εκατομμύρια συγκρούσεις το δευτερόλεπτο, σημαίνει ότι έχουμε μεταξύ 10 και 40 TB ανά δευτερόλεπτο να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε. Αυτό είναι ένας αριθμός που είναι αδύνατον σε καμία κλίμακα να επεξεργαστεί και να αποθηκευτεί. Που γι' αυτό το λόγο έχουν πάρα πολλά συστήματα που προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό των συγκρούσεων που να αποθηκεύουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λέμε το φιλτράρισμα. Προσπαθούμε να δούμε ποιες συγκρούσεις μας ενδιαφέρουν επιστημονικά, ποιες συγκρούσεις μπορεί να περιέχουν στοιχεία καινούργιας φυσικής και μόνο αυτές αποθηκεύουμε. Αυτά είναι τα κακά νέα, ότι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα πάντα. Τα καλά νέα είναι ότι όποιες συγκρούσεις περάσουν από τα φίλτρα μας, όποιες συγκρούσεις περάσουν και τελικά σταθούν στο υπολογιστικό κέντρο του CERN, μπορούν να αποθηκευτούν, βασικά δεν μπορούν, αποθηκεύονται για πάντα. Οπότε έχουμε αποθηκευμένες μέχρι και τις πρώτες συγκρούσεις του CMS, που έγιναν στο CMS. Ό,τι συγκρούσεις περνάνε από τα φίλτρα μας ποτέ διαγράφονται, αποθηκεύονται σε μαγνητικές ταινίες και μένουν εκεί. Σε περίπτωση που οι μαγνητικές ταινίες αρχίζουν και χαλάνε, μετά τις αντιγράφουμε και παίρνουμε καινούριες ταινίες. Αυτά προς το παρόν, αυτά από εδώ. Μπορείτε να δείτε λίγο πιο πέρα. Can you show the electronics here a bit? Thank you. Yeah. Οπότε εδώ μπορείτε να δείτε, αυτό είναι το σημείο που το πρωτόνια, η ακτίνα μπαίνει στην επιταχυντή και οι συγκρούσεις γίνονται περίπου στο κέντρο αυτού του μεγάλου συστήματος. Το σύστημα είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, 30 μέτρα σε μήκος και ζυγίζει περίπου 15.000 τόνους, παραπάνω από τον πύργο του Άιφελ. 14.000 τόνους. Ωραία, καλά τα πήρα. Ωραία. Μπορούμε να πάμε πάνω στο μπαλκόνι για να πάρουμε μια καλύτερη εικόνα. Λοιπόν, όσο πας στο μπαλκόνι, ακριβώς αυτά που σας είπε ο Νίκος είναι πολύ σωστά. Καταλάβατε πόσο τέχνη είναι να πάρεις όλη αυτή την πληροφορία που χρειάζεται και βλέπετε στη φωτογραφία που υπάρχει στα δεξιά ένα σχήμα του ανιχνευτή και τώρα τον βλέπετε πραγματικά, όπως σας δείχνει ο Νίκος. Έτσι. Βλέπετε όλο αυτό, το εσωτερικό του ανιχνευτή αυτού είναι πάρα πολύ εύθραυστο. Μην το βλέπετε έτσι βαρύ και σιδερένιο. Το σίδερο γιατί χρησιμεύει? Το σίδερο χρησιμεύει γιατί στο εσωτερικό αυτού του ανιχνευτή, εάν θα δείτε, ο ανιχνευτής αυτός έχει ένα... βλέπετε το σωλήνα που σας έδειξε, που σας είπε ότι μέσα στο πορτοκαλί κομμάτι είναι ο σωλήνας της δέσμης. Τον βλέπετε σε γκρι. Και κατ' ουσίαν αυτός είναι ο σωλήνας που περιέχει το σωλήνα, που περιέχει το σωλήνα, που περιέχει το σωλήνα της δέσμης. Γιατί ο σωλήνας της δέσμης είναι λιγότερο από ένα εκατοστό. Μέσα σε αυτό το σωλήνα υπάρχει ένα φοβερό κενό. Στο CERN υπάρχει μια μεγάλη πατέντα ακριβώς για τις αντλίες κενού, γιατί δεν μπορείτε να έχετε πρωτόνια να γυρνάνε με ταχύτητες του φωτός σχεδόν μέσα σε ένα σωλήνα και οτιδήποτε σωματίδιο σκόνης που έχετε σκοτώνει τη δέσμη. Άρα πρέπει να έχετε ένα κενό πολύ μεγαλύτερο από το απόλυτο κενό στο διάστημα. Για λέγε Νίκο, τώρα εσύ μιλάς, τους δείχνεις. Αυτό που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, το πορτοκαλί λοιπόν κομμάτι, είναι πώς μπαίνει ο σωλήνας της δέσμης. Τα κόκκινα κομμάτια που βλέπετε, κατ' ουσίαν είναι σίδερο, το οποίο υπάρχει για να κρατάει μηχανικά, να δίνει μηχανική στήριξη, και το βλέπετε στην εικόνα δίπλα, στα διάφορα κομμάτια των ανιχνευτών που υπάρχουν γύρω από τον γκρίζο σωλήνα της δέσμης. Ο γκρίζος σωλήνας της δέσμης, τον βλέπετε εδώ, είναι ο σωλήνας της δέσμης, γύρω-γύρω υπάρχει ένα κομμάτι ανιχνευτή από πυρίτιο, το οποίο σας δίνει, σας σχηματίζει στο χώρο πώς γίνονται οι τροχιές από τα φορτισμένα σωμάτια που παράγονται εδώ. Και επιπλέον, γύρω-γύρω από αυτό, υπάρχει ένα κομμάτι, το γαλάζιο και το κίτρινο, που λέγονται καλωρίμετρα. Είναι τα κομμάτια που μετριέται η ενέργεια. Στην αρχή μετράμε τη θέση και την ορμή
των σωματιδίων και μετά μετράμε την ενέργειά τους. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του ανιχνευτή θα ήταν αρκετό να σας δώσει όλη την πληροφορία που θέλατε, εκτός από την ύπαρξη των σωματιδίων που είναι πάρα πολύ εκνευριστικά και πάρα πολύ χρήσιμα στην έρευνα φυσικής που λέγονται μειόνια. Τα μειόνια έχουν την ιδιότητα να αλληλεπιδρούν πολύ ελαφρά με την ύλη, άρα ό,τι καλορίμετρο και να βάλετε εσείς, τα καλορίμετρα τα φτιάχνουμε, είναι υπολογισμένα ούτως ώστε για τις ενέργειες των σωματιδίων που έχουμε να τα φάνε τα σωματίδια και να μεταφράσουν την ενέργειά τους σε μία πληροφορία μετρήσιμη που είναι συνήθως ηλεκτρικό σήμα ή φως. Άρα για τις ενέργειες των σωματιδίων που έχουμε εμείς φτάνουν τα καλορίμετρα για να κρατήσουν όλη την πληροφορία μέσα τους, εκτός από τα μειόνια τα οποία συνεχίζουν να ταξιδεύουν στο χώρο. Και γι' αυτό έχουμε τους θαλάμους μειονίων, αυτά τα γκρίζα πράγματα εδώ που τα βλέπετε, που στηρίζονται, είναι σάντουιτς ανάμεσα σε σίδερο για να κρατάει τον ανιχνευτή και σε θαλάμους μειονίων. Και κάτι που δεν σας είπαμε και είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι αυτό το γκρι κομμάτι είναι ο μαγνήτης του πειράματος, γιατί έχουμε μαγνήτη και στο πείραμα, έφτασε ψηλά. Νίκο, θα μας πεις τίποτα? Για δείξε μας λίγο ψηλά. Ωραία, ετοιμαζόμαστε να κατέβουμε κάτω που θα δούμε τα απομεινάρια του μαγνητικού πεδίου. Δυστυχώς προς το παρόν ο μαγνήτης στο CMS έχει κλείσει επειδή έχουμε σταματήσει την επιταχυνθή για τα Χριστούγεννα. Όχι δυστυχώς, Νίκο. Αλλιώς θα ήσουν ακολλημένος απάνω στο μαγνήτη. Θα ήσουν ακολλημένος απάνω στον ανιχνευτή. Εντάξει, συνήθως μπορείτε να δείτε τις παρενέργειες του μαγνητικού πεδίου όσο είστε σε αυτή την. Σε αυτό το μπαλκόνι μπορείτε να δείτε παράδειγμα αν κρατήσουμε κλειδιά, θα μπορείτε να δείτε ότι πετάνε προς το πλάι από το μαγνητικό πεδίο. Και, λοιπόν, αυτό είχαμε από εδώ. Από εδώ μπορείτε να δείτε μια τελευταία εικόνα του ανιχνευτή. Θα σας πω πώς γυρίζουμε πίσω, που ξαναπάμε στο country room, θα σας πω λίγο παραπάνω για το πώς αναλύουμε όλα τα δεδομένα και πώς αποθηκεύουμε, πώς τα αναλύουμε και πώς τα στέλνουμε σε όλα τα υπολογιστικά μας κέντρα. Και αυτά. Κυρία Μάχη, έχετε κάτι να προσθέσετε? Εγώ θα συνεχίσω να λέω για τον ανιχνευτή μέχρι να πιάσεις εσύ να τους πεις ακριβώς τι κάνουμε με τις φωτογραφίες, με την πληροφορία, έτσι. Και όπου Ωραία. Είναι, με σταματάς. Λοιπόν, Ωραία, αυτή τη στιγμή βλέπετε... Ναι, τώρα θα αρχίσουν να κατεβαίνουν προς τα πόδια. Τώρα θα κατεβαίνουμε κάτω στο... Θα κατεβούμε στο ισόγειο, στο κάτω κανισό. Οπότε εδώ είμαστε στο πάνω επίπεδο του μπαλκονιού, στο πάνω μπαλκόνι του επιτεχνητή. Τώρα θα κατέβουμε κάτω στο κύριο έδαφος, εκεί που είναι στο ισόγειο, τέλος πάντων. Τα πόδια. Και αν θα δείτε, παιδιά και συνάδελφοι, εκεί που είναι το γκρι πάτωμα, υπάρχει και άλλος όροφος από κάτω για να περνάνε καλώδια, συστήματα με αέρια και ψυκτικά συστήματα. Υπάρχει και ένας κρυφός όροφος, τον οποίο δεν κατεβαίνεις εύκολα. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις κανονικοί όροφοι και βέβαια όλα αυτά γίνονται προσβάσιμα είτε με ειδικά μηχανήματα, είτε περισσότερο ο ανιχνευτής κόβεται, μπορείτε να τον φανταστείτε σαν ένα σαλάμι που κόβεται σε 9 φέτες και κουνάμε την κάθε φέτα, μια φέτα μπορεί να είναι και 2.000 τόνοι, ανοίγουμε λιγάκι και μπαίνουμε ανάμεσα για να μπορέσουμε είτε να επιδιορθώσουμε είτε να φτιάξουμε πράγματα κτλ. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, τώρα κατεβήκανε και θα σας δείξουν κάτω. Δικό σας το μικρόφωνο, για λέγετε. Έλα, Νίκο, δείχνε μας. Εδώ είμαστε στο κάτω επίπεδο του ανιχνευτή. Μπορείτε να δείτε αν η συνάδελφος στρέψει προς τα πάνω. Τώρα αυτό είναι 30 μέτρα ύψος. Και μπορείτε να πάρετε μια αίσθηση της κλίμακας για το πόσο μεγάλο είναι αυτό. Μπορείτε να δείτε, άμα εδώ από πάνω μπορείτε να δείτε πόσο κάτω είμαστε, κάτω από τον σωλήνα που σας έδειξε νωρίτερα. Και πόσα πολλά συστήματα χρειάζονται για να δουλέψει αυτό, έτσι. Για να καταλάβετε, όταν μπήκαμε σε αυτό το δωμάτιο, αυτό που σας δείξαμε, ήμασταν σε αυτό το μπαλκόνι και στη μέση. Περίπου στο ίδιο ύψος με το σωλήνα. Και τώρα είμαστε 10 μέτρα κάτω. Και ενώ είναι κλειστός τώρα, do you have the paper clips as well? Thank you. Αν είμαστε τυχεροί, θα μπορούμε να δούμε μικρά απομονάρια του μαγνητικού πεδίου. Should be happening here, right? So, για να δούμε, μπορούμε να δούμε
Συνήθως αυτό, yeah, let's go that way. Okay, yeah, okay. Yep. So, βλέπετε, έχει παραμείνει λίγο από το μαγνητικό πεδίο. Έχει μαγνητιστεί το υλικό πια. Έχει μαγνητιστεί το υλικό και κολλάει πάνω στο σίδερο. Αυτό γίνεται με οποιοδήποτε μέταλλο. Επίσης, μπορεί να γίνει και με τα κλειδιά μου, για παράδειγμα. Okay, it's obvious for you, and it's activated already, right? Και βέβαια είναι πολύ κακή ιδέα να έχετε μπει εκεί έχοντας επιστωτικές κάρτες, γιατί ναι, ακριβώς. Θα αρχίσετε να κάνετε οικονομίες, γιατί δεν θα δουλεύουν. Εντάξει. Βλέπετε λοιπόν ότι το μαγνητικό πεδίο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι... Το μαγνητικό πεδίο αυτό είναι το μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη του ανιχνευτή. Δεν είναι οι 2.000-2.500 μαγνήτες που πάνε στα 26 χιλιόμετρα του τούνελ και κρατάνε τη δέσμη ούτως ώστε να επιταχύνεται. Αφού φτάσουμε στο σημείο που γίνονται οι κρούσεις σε κάθε ανιχνευτή, έχουμε ένα μαγνητικό πεδίο γύρω από το σημείο που γίνονται οι κρούσεις. Γιατί? Για να μπορούμε να στρίβουμε τα σωμάτια τα οποία είναι φορτισμένα, οπότε είναι δεξιόστροφα και αριστερόστροφα και βλέπουμε το φορτίο τους, και για να μπορούμε να τα κρατάμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο όγκο. Αλλιώς θα ήταν τεράστιο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τη διαφορά μεγέθους. Βλέπετε. Και τώρα βλέπετε που στρέφει η Νόεμ την κάμερα προς τα πάνω, βλέπετε αυτό το μεγάλο πηγάδι, από εκεί κατέβηκε ο ανιχνευτής, κομμάτι-κομμάτι, μονταρίστηκε εδώ στο έδαφος, τεσταρίστηκε ολόκληρος και μετά χωρίστηκε στα κομμάτια του και κατέβηκε το κάθε κομμάτι με έναν ειδικό γερανό, γιατί όπως είπαμε το κάθε κομμάτι είναι μέχρι 2.000 τόνους. Τεσταρίστηκε εδώ επάνω, γιατί είναι πιο απλό, επειδή αν χρειάζεται να κάνεις μεγάλα έργα, μόνο πρέπει να έχεις πιο πολύ χώρο. Εδώ δεν μπορούμε να ανοίξουμε πάρα πολύ τον ανιχνευτή. Και βλέπετε τα διάφορα κομμάτια, καθώς, δηλαδή στα δεξιά σας, τώρα αυτή τη στιγμή, βλέπετε την κοιλιά του τέρατος που είναι ο ανιχνευτής, έτσι. Βλέπετε την κοιλιά του θηρίου. Και βλέπετε γύρω-γύρω διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα, γιατί δεν πάβει να έχει ψυχτικά. Βλέπετε αυτά τα πορτοκαλιά κομμάτια, είναι... σηκώνονται όλα αυτά, ο ανιχνευτής σηκώνεται, είναι μαξιλαράκια με αέρα. Βάζετε μερικά εκατοστά αέρα και μετά μπορείτε να τραβήξετε το κάθε κομμάτι, είπαμε κόβεται σε 9 κομμάτια, σχετικά λαφρανά. Βλέπετε τον άλλο σωλήνα της δέσμης από την άλλη μεριά, αρχίζετε και βλέπετε μέσα το πραγματικό μέγεθος του σωλήνα, λίγο περισσότερο, γιατί βλέπετε το πορτοκαλί κομμάτι, εκτός από το ρόλο που περνάει μέσα η δέσμη, έχει το ρόλο σταθεροποιητή, γιατί το κάθε μισό από αυτά τα πορτοκαλιά κομμάτια που σηκώνονται ζυγίζει 1,5 τόνο, γιατί δεν πάβουμε να έχουμε μικροσεισμούς στο υπέδαφος που βρισκόμαστε, και καταλαβαίνετε ότι εμείς όταν μετράμε πράγματα με ακρίβεια του μικρού, ένας μικροσεισμός, μια μικρή κίνηση μπορεί να αποσταθεροποιήσει τη θέση της δέσμης και να μας δημιουργήσει σφάλμα στη μέτρηση. Έτσι. Και τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται τα διάφορα κομμάτια. Α, ναι. Εδώ βλέπετε ένα τείχος το οποίο χωρίζει έναν ανοιχτό χώρο του ανιχνευτή από τη χώρο των ηλεκτρονικών και μπορείτε να καταλάβετε. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Αμέ. Στο κομμάτι των σεισμών, αν ξεπεράσει κάποια ρίκτερ, υπάρχει περίπτωση είτε να υπάρχουν αλλαγές ή συγκρούσεις, είτε κάποια κατάρρευση? Βέβαια, κοίταξε να δεις. Εδώ το μέρος δεν είναι πολύ σεισμογενές, δεν είμαστε στην Ελλάδα, ας πούμε. Αλλά δεν πάβει, όπως είπαμε, ο Ιούρας είναι ένα παλιό βουνό, δεν πάβει να υπάρχουν μικροσεισμοί. Άρα πάντα έχουμε πάρα πολύ περίτεχνα συστήματα, τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε την απόλυτη συμφωνία, να ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται η δέσμη, πάντα από πού περνάει,
και πού βρίσκεται ο ανιχνευτής, το πρώτο κομμάτι του ανιχνευτή, το δεύτερο κομμάτι του ανιχνευτή, σε σχέση με το σημείο από το οποίο περνάει η δέσμη. Από αυτό πρωτοξεκινάνε οι μετρήσεις. Άρα, βέβαια, είναι ένα ζωντανό σύστημα και μπορεί να έχεις μικροαλλαγές, τις οποίες να μην τις αισθανθείς καθόλου, αλλά πάντα έχεις συστήματα, λέιζερ και διάφορα άλλα συστήματα, που μπορείς να επαναφέρεις το σημείο μηδέν της μέτρησής σου. Και αυτά είναι κατ' ουσία ζωντανά ανά πάσαν ώραν, αλλά πριν ξεκινήσεις να παίρνεις δεδομένα, κάνεις μια πολύ καλή μέτρηση για να ξέρεις πού θα βρίσκεται το κέντρο της δέσμης σου σε σχέση με τη θέση του ανιχνευτή σου. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, η οποία παίρνει πάντα πάρα πολύ δουλειά για να απαντηθεί και το απαντάς πολλές φορές να σκεφτείς ότι στον προηγούμενο επιταχυτή, δηλαδή ο προηγούμενος επιταχυτής ήταν ο ίδιος, απλώς κυκλοφορούσαν ηλεκτρόνια, αλλά και τώρα, εδώ υπάρχει κοντά, υπάρχουν γραμμές τρένων, όχι δίπλα, αλλά υπάρχουν γραμμές τρένων. Και περνάει το τρένο, το TGV της Γαλλίας, το οποίο είναι ένα τρένο μεγάλης ταχύτητας. Και υπήρχε βλέπανε ένα φαινόμενο πάντα στη δέσμη, από στάθμιση της δέσμης, και τελικά απεδείχθη ότι αυτό οφειλόταν στις ταλαντώσεις που προκαλούσε το μηχανικό σύστημα του TGV που πέρναγε δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Επίσης, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την επίδραση του φεγγαριού, τις παλήρειες και όλα τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα συστήματα όλα αυτά. Αλλά τη στιγμή που ξέρεις τι επίδραση έχει αυτό στο σύστημά σου, μπορείς να το αφαιρέσεις από τη μέτρησή σου. Εντάξει? Μπορείς πάντα να φέρεις τη μέτρησή σου στο σωστό σημείο αναφοράς. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μέτρησης πάντα πριν ξεκινήσει. Ελπίζω να απάντησα την ερώτησή σου, έτσι. Ναι, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Έλα, Νίκο. Λίγο πιο πέρα, ότι πριν 30 δευτερόλεπτα σας έδειξε η Νοέμη ένα μεγάλο τούνελ, που αυτό στην πραγματικότητα κοίταγε προς τα πάνω. Αυτό είναι το τούνελ που κατεβάζουν όλα τα υλικά κάτω με έναν γερανό και μπορούσατε να δείτε την κλίμακα, που είναι 90 μέτρα κάτω από το έδαφος. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή βλέπετε ακόμη, μπορείτε να φανταστείτε τι, φαίνεται ότι είναι χαμός, αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε το κάθε κομμάτι τι είναι. Πρέπει να σας πω ότι μόνο για τα καλώδια υπάρχει μία χρωματική πειθαρχία, δηλαδή ο κάθε ανιχνευτής έχει καλώδια άλλου χρώματος και επιπλέον αυτά είναι διάφορα συστήματα κυρίως που έχουν να κάνουν με το κενό για να μπορούμε να σηκώνουμε, όπως είπαμε, σε αυτά τα πορτοκαλιά μαξιλαράκια που σας έδειξα, να μπορούμε να σηκώνουμε τον ανιχνευτή. Και υπάρχουν συστήματα αερίων. Γιατί υπάρχουν συστήματα αερίων? Γιατί ο ανιχνευτής όταν είναι κλειστός δεν είναι μόνο, δεν λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου. Το εσωτερικό του ανιχνευτή πάντα είναι στους μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Ο μαγνήτης, θα σας πω γιατί, ο μαγνήτης για τον οποίο μιλήσαμε, όλοι αυτοί οι μαγνήτες για τους οποίους μιλάμε, είναι όλοι μαγνήτες υπεραγώγιμοι. Που τι σημαίνει υπεραγώγιμο? Σημαίνει ότι βρίσκονται σε θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο μηδέν, στους μείον 271 βαθμούς Κελσίου. Γιατί σε αυτές τις θερμοκρασίες υπάρχει το φαινόμενο της υπεραγωγιμότητας, που σημαίνει ότι μπορείτε να περάσετε τεράστια ρεύματα από ένα σειρματάκι που έχει το πάχος μιας τρίχας των μαλλιών σας. Αν θέλετε, θα συνεχίσουμε τώρα. Σας ξαναδείχνει ο Νίκος το μέρος από το οποίο κατεβήκανε τα μηχανήματα κάτω στον ανιχνευτή, στο χώρο του ανιχνευτή. Λοιπόν, είπαμε, η υπεραγωγιμότητα σας επιτρέπει να περάσετε τεράστια ρεύματα από πάρα πολύ μικρά καλώδια. Ποιο είναι το συνηθισμένο λάθος που κάνουμε και στο σπίτι στις συσκευές και δημιουργούμε φωτιές, βραχυκυκλώματα κτλ.? Είναι ότι προσπαθούμε να περάσουμε μεγάλα ρεύματα, γερά αμπέρ, σε ένα μικρό καλώδιο. Και εκεί τα ηλεκτρόνια σπρώχνει το ένα το άλλο και γίνεται χαμός, δεν περνάνε. Αυτό είναι στην κανονική αγωγημότητα. Έχει τεράστια η αντίσταση του σύρματος, αυξάνει διαρκώς. Όταν βρισκόσαστε στο απόλυτο μηδέν, η αντίσταση
του συστήματος είναι 0. Άρα μπορείτε να περάσετε τεράστια ρεύματα από ένα πολύ μικρό καλώδιο, που σημαίνει ότι μπορείτε να περάσετε τις χιλιάδες αμπέρ που χρειάζονται για να χτιστούν μαγνητικά πεδία της τάξης των 100.000 φορών του μαγνητικού πεδίου της Γης που είναι στον ανιχνευτή μέσα, και της τάξης των 200.000 φορών του μαγνητικού πεδίου της Γης που έχουν οι μαγνήτες που οδηγούν τα σωματίδια. Τώρα ξανανέβηκαν στο ύψος που θα έρχονται οι επισκέπτες μας. Νίκο, είσαι στη χώρα, στο μέρος που είναι οι επισκέπτες μας, έτσι. Ναι. Εκεί είναι και βλέπετε τα διάφορα ηλεκτρονικά. Για λέγε. Άμα όταν έρθετε εδώ με το καλό να μας επισκεφτείτε, θα μπορείτε να είστε σε αυτή την πλατφόρμα εδώ, στην πλατφόρμα των επισκεπτών. Μπορούν να δουν τον ανοιχτευτή και μπορούν να δουν πολλά πράγματα ακόμα και όταν είναι κλειστός και όταν είναι ανοιχτός. Θα μπορείτε να δείτε το σωλήνα που σας έδειξε και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν περπατάμε δίπλα από τη μία πλευρά του ανοιχτευτή που είναι όλα τα ηλεκτρονικά. Και όπως βλέπετε, είναι, όπως σας εξήγησε νωρίτερα η κυρία Μάκη, είναι πολλά καλώδια. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι καταλογισμένα, να ξέρουμε πού πηγαίνει το καθένα. Άμα δείτε, θα δείτε ότι κάθε καλώδιο έχει πάνω του μια ετικέτα που λέει από πού έρχεται, από πού πάει και τι είδους καλώδιο είναι. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε κατάλογο του τι είναι, τι είναι αυτό με τόσα καλώδια εδώ μέσα. Και αυτά προς το παρόν από εδώ. Τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε προς τα πάνω στην επιφάνεια. Και μετά θα σας εξηγήσω λίγο παραπάνω για το δικό μου κομμάτι, για τα υπολογιστικά κέντρα, πώς συνδέουμε τα υπολογιστικά κέντρα, πώς αναλύουμε δεδομένα και τι είναι η ανάλυση που λέμε. Οπότε αυτά από μένα προς το παρόν. Θα σας δώσω 2 λεπτά. Πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πριν για τους μαγνήτες που είπατε, ότι είναι 100 φορές πιο δυνατή από το βαρυτικό πεδίο, ναι. 100.000 φορές. Δεν υπάρχει κίνδυνο σε όλα τα άλλα μέταλλα που είναι γύρω-γύρω τον ανιχνευτή? Πάντα βάζεις, βέβαια, αστείευεσαι. Και βέβαια υπάρχει. Όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το κομμάτι, ακόμη και τώρα που το μαγνητικό πεδίο είναι κλειστό, όλα τα μέταλλα δεν είναι μαγνητικά μέταλλα, έτσι. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις μέταλλα τα οποία δεν δέχονται το μαγνητικό πεδίο, έτσι. Δεν μπορείς να πας με ένα απλό κατσαβίδι να δουλέψεις εκεί, γιατί ένα τέτοιο κατσαβίδι γίνεται φωνικό όπλο αν πέσει κάτω. Είσαι υποχρεωμένος πάντα να έχεις ειδικά εργαλεία. Αν θα δείτε εδώ που βρίσκομαι ακόμη, υπάρχει μονίμως μία εργαλειοθήκη, γιατί ο καθένας μας έχει την εργαλειοθήκη του, αλλά αν τύχει κάποιος και δεν την έχει, υπάρχει μία εργαλειοθήκη που έχει μόνιμα εργαλεία πιστοποιημένα για να δουλέψουν στην περιοχή που υπήρχε το μαγνητικό πεδίο. Όταν το μαγνητικό πεδίο είναι αναμένο, να το πω έτσι, γιατί είναι αναμένο επειδή είναι ένας τεράστιος ηλεκτρομαγνήτης κατ' ουσίαν, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κανείς μέσα στο χώρο. Και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ειδικά για να μην μαγνητίζονται από το μαγνητικό πεδίο. Πάντα υπάρχει κάτι που παραμένει στο τέλος, αλλά δεν είναι υλικά τα οποία δέχονται το μαγνητικό πεδίο. Εντάξει. Και βέβαια αυτό που σας είπα, εκείνο που σας είπα, σας ξανάδειξα. Can you show the picture, Δίσο? Όπως βλέπουμε αυτή την εικόνα ξανά και ξανά, το σχήμα του ανιχνευτή, σας είπα ότι τα κόκκινα κομμάτια που τα είδατε είναι κόκκινα, είναι σίδερο για να στηρίζεται ο ανιχνευτής, αλλά και επειδή το μαγνητικό πεδίο του CMS, το οποίο παράγεται εδώ μέσα, είναι εδώ μέσα είναι ο μαγνήτης θα πει, CMS είναι Compact Muon Solenoid, που σημαίνει ότι είναι ένα σολινοειδές. Αν δείτε στα βιβλία σας, στο σολινοειδές, οι μαγνητικές γραμμές είναι ευθείες που πάνε έτσι. Έτσι, αλλά και το μαγνητικό πεδίο χρειάζεται δρόμο για να γυρίσει. Υπάρχουν 2 ειδών πεδία στη φυσική, τα κλειστά και τα ανοιχτά. Το κλειστό πεδίο για να υπάρξει πρέπει να έχει χώρο επιστροφής. Άρα το σίδερο που υπάρχει μέσα στην υποστήριξη του ανιχνευτή χρησιμεύει ούτως ώστε οι μαγνητικές γραμμές να πηγαίνουν έτσι. Εντάξει, αυτές είναι οι μαγνητικές γραμμές. Αν θα πάτε στο βιβλίο σας ή κάπου,
να δείτε πώς είναι το πεδίο ενός σολινοειδούς, ψάχτε το στο διαδίκτυο, και ακριβώς έτσι είναι το πεδίο το οποίο οδηγεί τα φορτισμένα σωμάτια μέσα στο CMS. Εντάξει, και τώρα ξεκινάνε και πάνε προς τα πάνω, όχι, κατεβαίνει, όχι, μάλλον κατεβαίνουν, ε. Κατεβαίνει. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν μπορώ, μπορεί και να την απαντήσω. Δεν ξέρω αν μπορώ να την απαντήσω. Λέγε. Χρησιμοποιείτε η ίδια η τεχνολογία ψήξης για τους τέσσερις ενυπηρετές? Η ψήξη, είναι δύο ειδών οι ψήξεις για τις οποίες μιλάμε. Λοιπόν, οι μαγνήτες που είναι υπεραγώγιμοι, όλοι είναι γύρω στους μείον 270 βαθμούς Κελσίου, έτσι, όσο πιο κρύο μπορούμε. Τώρα, οι ανιχνευτές, στο κέντρο τους, είναι όλοι έχουν πυρίτιο, έχουν ανιχνευτές πυρητίου. Το πυρίτιο είναι ένα υλικό το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε πολύ καλή ανίχνευση των φορτισμένων σωματιδίων. Αλλά ακριβώς επειδή αυτό το κομμάτι του ανιχνευτή είναι πάρα πολύ κοντά στη δέσμη, είναι αυτό που τρώει την περισσότερη ραδιενέργεια. Τι κάνει η ραδιενέργεια τώρα? Η ραδιενέργεια, κατ' ουσίαν, είναι μηχανικά φαινόμενα. Αλλάζει τη δομή του υλικού που βρίσκεται γύρω-τριγύρω. Έχει όμως βρεθεί ότι όταν είναι, το υλικό αυτό βρίσκεται σε ψήξη, αυτή η δράση της ραδιενέργειας, η καταστροφική, είναι λίγο αργότερη. Ε? Πρώτο πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι ανιχνευτές εδώ πυρητίου γύρω στη δέσμη είναι εκεί, όπως είπαμε, που βλέπουμε τις τροχιές. Τις τροχιές τις βλέπουμε έχοντας πίξελ, τα οποία μας λένε εδώ πέρασε ένα φορτισμένο σωμάτιο, εδώ πέρασε ένα φορτισμένο σωμάτιο, εκατομμύρια πίξελ. Είναι πάρα πολύ πυκνά αυτά τα πίξελ, μέσα στα οποία, τα οποία είναι και σε τάση. Άρα έχει στο κέντρο του ανιχνευτή μια μεγάλη τεράστια πυκνότητα ρεύματος, κανονικού ρεύματος, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αναπτύσσεις μια φοβερή θερμότητα. Που σημαίνει τι? Ότι αν θες να μην σου πιάσει καμιά ωραία φωτιά και λιώσει σαν ελβετικό τυρί το κεντρικό κομμάτι του ανιχνευτή σου, πρέπει να έχεις πολύ γερά ψυκτικά. Και αυτά τα ψυκτικά είναι πάντα γύρω στους μείον 40 βαθμούς. Μείον 40 βαθμούς είναι ένας αριθμός που μας τον δίνει η τεχνολογία και η τεχνογνωσία. Μπορούμε να έχουμε τέτοια συστήματα. Άρα και οι τέσσερις ανιχνευτές, όπου έχουν συστήματα πυρητίου στο κέντρο τους, έχουν ψυκτικά που πάνω κάτω είναι ανάμεσα στους μείον 35 με μείον 40 βαθμούς. Εντάξει? Μια ερώτηση από τη Θεσσαλονίκη, ναι, μπορούμε? Ναι. Ρωτάνε εδώ οι μαθητές αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη λειτουργία του CMS, δηλαδή αν έχει εξαντλήσει τα ενεργειακά του έτσι όρια και αν υπάρχει σχέδιο για κάτι μεγαλύτερο. Αυτό ρωτάνε τα παιδιά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τα ενεργειακά όρια, τα βασικά τα ενεργειακά όρια είναι κυρίως όρια πυκνότητας. Όρια, δηλαδή εκείνο που κοιτάμε να αυξήσουμε είναι να έχουμε διαρκώς και περισσότερες κρούσεις. Εντάξει. Δεν είναι ο επιταχυτής, δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε «Α, τώρα 7, α, τώρα 8, τώρα 8,5». Μακάρι να δούλευε έτσι, δεν δουλεύει έτσι. Λοιπόν, η ενέργεια είναι δεδομένη, αλλά τα πόσα σωματίδια έχουμε σε κάθε μπαλίτσα από σωματίδια, γιατί σας είπα ψέματα. Σας είπα ότι έχετε δύο δέσμες που κυκλοφορούν. Οι δέσμες, εσείς φανταζόστε σωματίδιο μετά από σωματίδιο. Στην πραγματικότητα έχουμε μπάλες από δισεκατομμύρια σωματίδια σε κάθε μπάλα. Γύρω στις 3.000 μπάλες που επιταχύνονται γύρω στον επιταχυντή. Όταν φτάσουν τη σωστή ενέργεια, παίρνει πάνω κάτω 2 ώρες, εξαναγκάζουμε να βρεθούν μαζί 2 μπάλες στον ίδιο χώρο του κάθε ανιχνευτή. Έτσι παράγονται οι αντιδράσεις και έτσι χάνουμε μπάλες από τις 3.000 συνέχεια, αλλά δεν υπάρχει ότι το CMS αυτή τη στιγμή έχει κρούσεις, άρα δεν μπορεί να έχει το Atlas, καταλάβατε, δουλεύουμε με μπάλες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εκείνο που έχουμε αυξήσει και εκείνο που θα αυξήσουμε πολύ περισσότερο σε 5 χρόνια, είναι ο αριθμός από τα σωματίδια που θα έχουμε. Τώρα έρχεται και θα σας πει πώς θα αναλύσουμε αυτά τα σωματίδια. Όχι η ενέργεια. Αυτό θα πάρει, γιατί αυτό είναι ένα όργανο επιστημονικό που δεν έγινε για σήμερα, θα πάρει τουλάχιστον 15 χρόνια. Μετά υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, τώρα θα σας πει τι κάνουμε με όλα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα πάλι και από μένα. Λοιπόν, σας είπα ότι τα δεδομένα που βγαίνουν από τον ανιχνευτή είναι μεταξύ του 10 και 40 τεραμπάιτ ανεφτερόλεπτο. Και επειδή δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε όλα αυτά με την ταχύτητα που γίνονται συγκρούσεις, πρέπει να τα φιλτράρουμε, πρέπει να δούμε ποιες συγκρούσεις μας ενδιαφέρουν, ποιες συγκρούσεις μπορεί να έχουν καινούργια φυσική. Οπότε, πρώτο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, είναι πώς αποθηκεύεις έναν τέτοιο όγκο δεδομένων.
Στον υπολογιστή σας, όλοι από σας έχετε υπολογιστή, στον υπολογιστή σας έχετε αυτό που λέμε σκληρούς δίσκους, που μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αρκετά μεγάλο όγκο δεδομένων. Οι σκληροί δίσκοι των υπολογιστών που είναι μεταξύ 1 και 4-5 terabyte συνήθως. Όμως θα χρειαζόμαστε χιλιάδες τέτοιους δίσκους, εκατομμύρια, άμα θέλουμε να αποθηκεύσουμε το όγκο των συγκρούσεων. Οπότε οι σκληροί δίσκοι έχουν δύο μεγάλα μειονεκτήματα. Πρώτον, είναι αρκετά ακριβή για τον όγκο που αποθηκεύουμε. Και δεύτερον, άμα θέλουμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σε σκληρούς δίσκους και μετά τα διαβάζουμε, σε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσουμε τους σκληρούς δίσκους ανοιχτούς. Πρέπει να τρέχουν και ο δίσκος μέσα να στριφογυρίζει. Αυτό σημαίνει ότι σπαταλάνε ενέργεια και όσο περισσότερους δίσκους έχουμε, τόσο πιο πολύ ενέργεια χρειαζόμαστε για να τρέξουμε τα συστήματα αποθήκευσης. Οπότε αυτό δεν είναι πρακτικός τρόπος να αποθηκεύσουμε όλα τα δεδομένα μας. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία που υπάρχει από πολύ πολύ παλιά, από το 60. Χρησιμοποιούμε μαγνητικές ταινίες. Που φαντάζομαι, δεν ξέρω, θυμάστε όλες τις κασέτες μουσικής. Λοιπόν, όποιος θυμάται τις κασέτες μουσικής, είναι περίπου η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και τώρα για την αποθήκευση. Βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο, έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία. Τώρα οι ταινίες που χρησιμοποιούμε είναι περίπου τέτοιο μέγεθος, περίπου όσο δύο κασέτες μουσικής. Και ένα τέτοιο μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 8,5 terabyte δεδομένων. Βέβαια, αυτές έχουν το μεγάλο μειονέκτημα ότι λειτουργούν σαν τις κασέτες που θυμάστε. Που σημαίνει ότι στις κασέτες δεν μπορείτε να παίξετε το τέταρτο τραγούδι από μια κασέτα. Πρέπει να αρχίσετε μια κασέτα από την αρχή, μέχρι να βρείτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, και μετά το ξαναγυρίζετε, αν θέλετε να το ξανακούσετε. Και έτσι όπως αποθηκεύουμε τα δεδομένα, έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι όλα τα δεδομένα πηγαίνουν σε ταινίες, σε κασέτες τέτοιες. Και άμα κάποιος επιστήμονας, κάποιος φυσικός θέλει να διαβάσει αυτά τα δεδομένα, τότε έχουμε ράφια από κασέτες και έχουμε ένα ρομπότ το οποίο παίρνει τις κασέτες, τη βάζει στον αναγνώστη. Και ο αναγνώστης τις διαβάζει όλη την κασέτα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όταν αυτή διαβαστεί, τότε αποθηκεύεται προσωρινά σε σκληρούς δίσκους. Και οι επιστήμονες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζονται. Και μετά, άμα οι σκληρές δίσκες αρχίζουν και γεμίζουν, τότε διαγράφουμε τα δεδομένα που έχουμε σκληρούς δίσκους για να κάνουμε χώρο για να διαβαστούν άλλες κασέτες. Οπότε χρησιμοποιούμε σκληρούς δίσκους μόνο για προσωρινά, για τα δεδομένα που πρέπει να αναλύσουμε τώρα. Αυτό ήταν το ένα πρόβλημα της αποθήκευσης. Το λύσαμε αυτό. Θα μπορούσε βέβαια να είναι καλύτερο, αλλά αυτό είναι μια πολύ καλή λύση που χρησιμοποιούμε τώρα. Τώρα, δεύτερο πρόβλημα είναι πώς αναλύουμε αυτά τα δεδομένα. Για να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα, χρειαζόμαστε είτε πάρα πολύ υπολογιστική ισχύ ή πάρα πολύ χρόνο. Και γενικά στις παλιότερες runs του LHC δεν είχαμε αρκετή υπολογιστική ισχύ για να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα μας μέσα στον ένα χρόνο που τρέχει, μέσα στον χρόνο του επιταχυντή. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που τελείωνε το run του LHC, σημαίνει ότι είχαμε πάντα ένα τεράστιο τόνο δεδομένων που δεν είχαν αναλυθεί και ήταν απλά καθόντουσαν και περίμεναν για ανάλυση. Τώρα έχουμε προχωρήσει πολύ στη τεχνολογία και στην υπολογιστική ισχύ και μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα σχεδόν όπως μας έρχονται. Οπότε μέσα σε 1-2 εβδομάδες έχουμε κάνει ήδη την αρχική ανάλυση των συγκρούσεων. Και για να το κάνουμε αυτό, φυσικά δεν έχουμε την υπολογιστική ισχύ αυτή εδώ στο CERN. Έχουμε πολλούς επεξεργαστές, αλλά όχι όσους χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτό. Οπότε συνεργαζόμαστε με πολλά υπολογιστικά κέντρα παγκοσμίως, με Κίνα, Αμερική, Ιαπωνία, Τουρκία, όποια χώρα μπορείτε να φανταστείτε, έχουμε ένα υπολογιστικό κέντρο εκεί. Και όταν γίνονται συγκρούσεις και παίρνουμε αυτά τα δεδομένα, συνήθως σώζουμε ένα αντίγραφο στο υπολογιστικό μας κέντρο εδώ στο CERN και μετά στέλνουμε ένα αντίγραφο σε διάφορα υπολογιστικά κέντρα όπου μπορούμε να βρούμε χώρο και συνήθως σε σχέση με το τι ενδιαφέρεται κάθε υπολογιστικό κέντρο να αποθηκεύσει και να μελετήσει. Τώρα, όταν έχουμε τα δεδομένα σε υπολογιστικά κέντρα, πρέπει να τα αναλύσουμε. Οπότε μετά έρχεται το μεγάλο πρόβλημα. Οι φυσικοί μπορούν να γράψουν προγράμματα τα οποία αναλύουν δεδομένα βάσει των δεδομένων που βγάζουμε το LHC. Αλλά αυτά τα δεδομένα τώρα, αυτά που λέμε τις δουλειές, τα jobs, που είναι τα προγράμματα που κάνουν την ανάλυση, πρέπει να τα κάνουμε να τρέξουν ανάλογα με το που είναι τα δεδομένα μας. Παράδειγμα, αν ένας επιστήμονας θέλει να αναλύσει μια συγκεκριμένη σύγκρουση που είναι αποθηκευμένη σε ένα υπολογιστικό κέντρο στην Τουρκία, αυτό σημαίνει ότι αυτή η ανάλυση μπορεί να τρέξει μόνο στην Τουρκία. Επειδή αν έτρεχε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστικό κέντρο, θα πρέπει να μεταφέρουμε
πολλά τεραμπάιτ δεδομένων από το ένα υπολογιστικό για το άλλο και αυτό απλά μας τρώει, μας τρώει αυτό που λέμε bandwidth, μας τρώει χώρο στο δίκτυο. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε και ποτέ δεν θέλουμε να γίνει. Οπότε αυτό υπάρχει, αυτό είναι η δουλειά που κάνω εγώ. Τρέχουμε μια υπηρεσία που τη λέμε Submission Infrastructure, η οποία οι επιστήμονες βάζουν τις αναλύσεις και τις δουλειές που θέλουν να τρέξουν και λένε σε ποια κομμάτια δεδομένων ενδιαφέρονται να τρέξουν αυτές οι αναλύσεις. Και η δουλειά που κάνουμε είναι ότι έχουμε αυτοματοποιημένα συστήματα που λένε ωραία, πόσους πυρήνες, πόσο υπολογιστική ισχύ χρειάζεται μια δουλειά, πόση μνήμη, σε ποια κομμάτια δεδομένων ενδιαφέρεται να τρέξει αυτή τη δουλειά και πρέπει να κάνουμε την κατανομή ώστε να υπάρχει αρκετή μνήμη και επεξεργαστική ισχύ για να τρέξει αυτό. Πρέπει να είναι κοντά ή στο ίδιο υπολογιστικό κέντρο που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα. Και αυτό είναι ένα ολόκληρο πεδίο που έχει τα δικά του προβλήματα και τη δική του επιστήμη. Και για να φανταστείτε τώρα, αν θυμάμαι καλά, τελευταία στατιστικά έχουμε σε όλο μας το δίκτυο, αυτό αποτελείται αυτό που λέμε το World Wide Computing Grid. Εμείς παίρνουμε ένα υποσύνολο του World Wide Computing Grid για τις αναλύσεις του CMS. Σε αυτό το δίκτυο τώρα τρέχουμε έχουμε περίπου 500,000 επεξεργαστές να τρέχουν. Οπότε ο υπολογιστής σας, αν φανταστείτε, έχει έναν επεξεργαστή. Εμείς έχουμε 500,000 από αυτούς σε όλο τον κόσμο που τρέχουν την ανάλυση των δεδομένων. Ένα πράγμα, φαντάζομαι ότι τώρα έχετε λιγάκι ξεραθεί με όλα αυτά που ακούσατε, αλλά η πραγματικότητα είναι να καταλάβετε ένα πράγμα. Πρώτα-πρώτα, ότι το CERN δεν είναι ένα μέρος μέσα στο οποίο υπάρχουν μόνο φυσικοί. Βασικά, η φυσική είναι μία μειονότητα, γιατί ο ρόλος του CERN είναι να συνεργάζεται με εργαστήρια φυσικής. Είμαστε μία κοινότητα. Και η ανάλυση, οι αναλύσεις που σας είπα, λοιπόν, τα περισσότερα αυτά τα κομμάτια γίνονται από τα συνεργαζόμενα group φυσικής των πανεπιστημίων, όπου και υπάρχει η έρευνα της φυσικής. Εμείς εδώ δουλεύουμε λίγο όπως δουλεύει ένα μεγάλο νοσοκομείο, που παρέχει στους γιατρούς τη δυνατότητα να έρχονται και να κάνουν τις πολύ φοβερές και τρομερές επεμβάσεις που κάνουν πολλές φορές οι γιατροί. Άρα εμείς προσέχουμε όλη την υποδομή, η οποία αυτή καθ' αυτή είναι μια πολύ μεγάλη επιστήμη. Άρα, εκτός από τους φυσικούς υψηλών ενεργειών που έχουμε, έχουμε εφαρμοσμένους φυσικούς, έχουμε όλων των ειδών της μηχανικής και τους ειδικούς της πληροφορικής, έχουμε άτομα που ασχολούνται με την επικοινωνία, έχουμε νομικό τμήμα, έχουμε τμήμα αγορών. Είναι πολύ λίγες ίσως οι ειδικότητες τις οποίες δεν θα βρείτε στο CERN. Και είμαστε όλοι μαζί μια κοινότητα που δουλεύει. Έχουμε τεχνικό προσωπικό, εργατικό προσωπικό, ειδικούς που χειρίζονται τους γερανούς, ειδικούς που χειρίζονται τους σωλήνες, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό θέλω να καταλάβετε, ότι είμαστε από όλο τον κόσμο και από όλες τις ειδικότητες μαζί, και αυτό είναι βέβαια και το πολύ 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 ενδιαφέρον της δουλειάς μας. Λοιπόν, τώρα σας είπε για τα γεγονότα της φυσικής και πώς επιλέγονται, και εκείνο που πρέπει να κρατήσετε εσείς στο κεφάλι σας είναι ότι εκείνο που χρειαζόμαστε κυρίως όταν έχουμε κάθε φορά όταν γίνονται οι κρούσεις ανάμεσα στις μπάλες των σωματιδίων, αντιδρούν 50-60 σωματίδια μεταξύ τους, 50-60 πρωτόνια. Από αυτά, εκείνα που μας ενδιαφέρει είναι αυτά που λέμε σύγκρουση το ένα πάνω στο άλλο, έτσι, γιατί οι περισσότερες κρούσεις γίνονται έτσι, οπότε η μετάδοση της ενέργειας και της ορμής είναι πολύ μικρότερη. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι κρούσεις που γίνονται τόνα ακριβώς απάνω στο άλλο, κεφάλι με κεφάλι, πρωτόνιο με πρωτόνιο, γιατί εκεί γίνεται η μεγαλύτερη μετάδοση ορμής, άρα δίνουμε ενέργεια σε αυτό που υπάρχει μέσα στα πρωτόνια να πεταχτεί και να υπάρξει ελεύθερο που δεν υπάρχει στην κανονική φύση. Και αυτά τα κομμάτια μετά τα φωτογραφίζουμε και τα παίρνει το κομμάτι το υπολογιστικό, τα διαμοιράζει και ο καθένας κάνει τη δική του έρευνα. Όταν δουλεύει ένας επιταχυτής και όταν δουλεύει ένας ανιχνευτής, δεν είναι για να κάνει ένα πείραμα Γαλιλαίος Μήλο από τον πύργο της Πίζας, που δεν υπήρξε ποτέ, αλλά θέλω να πω μια συγκεκριμένη μέτρηση, είναι ότι παίρνουμε φωτογραφίες, όπως όταν βγαίνει ένα διαστημόπλοιο στο διάστημα και παίρνει φωτογραφίες, και τις μελετάμε το κάθε ερευνητικό γκρουπ από τη δικιά του μεριά. Εντάξει? Άρα είναι παράλληλες έρευνες, η ίδια έρευνα με διαφορετική μεθοδολογία κτλ. Είναι μια επιστήμη
συναρπαστική και δύσκολη, αλλά χρειάζεται όλες αυτές τις άλλες επιστήμες για να χτιστεί και να μπορέσει να δώσει δεδομένα. Και ο λόγος που το CERN λειτουργεί και που, χρηματοδοτείται από τις χώρες μέλη και όχι μόνο, είναι γιατί ακριβώς ένα κομμάτι είναι ότι παράγει όλη αυτή την τεχνολογία για να μπορέσει να χτίσει μετά αυτό που θέλει. Η τεχνολογία όμως που παράγεται στο CERN είναι το CERN υποχρεωμένο και τη δίνει ευχαρίστως ελεύθερα σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί το CERN χρηματοδοτείται από τις χώρες μέλη. Δεν έχει copyright το CERN, έτσι. Οπότε αυτό είναι το πρώτο ενδιαφέρον του CERN, και το άλλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στο CERN εκπαιδεύονται πάρα πολλοί νέοι από όλες τις ειδικότητες που μετά μπορούν να μεταφέρουν αυτό το είδος, τον τρόπο δουλειάς και τη μεθοδολογία στο δικό τους τομέα. Τώρα θα θέλαμε, φαντάζομαι Νίκο, αν θέλετε να μας κάνετε ερωτήσεις, τις οποίες με δυσκολία θα απαντήσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Να κάνω μια ερώτηση. Σχετικά με αυτά που είπε φίλος πριν με τους υπολογιστές και τα σχετικά. Βλέπουμε υπολογιστές πίσω, μιλάμε για επιταχυντές με 1000 βολτ, 13.000 αμπέρ, σχετικά πράγματα από ό,τι μας έχουν πει. Πώς τροφοδοτείται όλο αυτό το σύστημα, δηλαδή όλη η υποδομή για ένα δακτύλιο μεγάλης διαμέτρου, πολλοί επιταχυντές, άρα και πολλή ενέργεια υποθέτω. Ναι. Χρησιμοποιούμε, ναι, είναι τα τεράστια ποσά ενέργειας που χρησιμοποιούμε, είναι αρκετά μεγάλα. Αγοράζουμε, συνήθως αγοράζουμε την ενέργειά μας από τη Γαλλία, μερικές φορές από την Ελβετία και μερικές φορές από τη Ρουμανία. Έχουμε συνδέσεις με αυτές τις τρεις χώρες. Και έρχονται, σε εμάς μας έρχονται κατευθείαν γραμμές ηλεκτρισμού 20 kV. Οπότε έχουμε τις δικές μας ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν τα πάντα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ακόμη και πριν τώρα, βέβαια αυτή η ερώτηση είναι και λίγο επίκαιρη λόγω ενεργειακής κρίσης. Αλλά και πριν την ενεργειακή κρίση, το CERN πάντα, επειδή αγοράζει ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς του από τη Γαλλία, η Γαλλία είναι μια χώρα που παράγει ενέργεια και κάπωση, ήταν πάντα η συμφωνία μας να έχουμε μια προνομιακή τιμή στην ενέργεια, με την προϋπόθεση ότι τα Χριστούγεννα ο επιταχυντής πάντα έκλεινε σχεδόν ένα μήνα, λίγο λιγότερο από ένα μήνα, όλα τα ενεργοβόρα συστήματά μας ήταν off, ακριβώς για να μπορούμε να έχουμε μια προνομιακή τιμή στον ηλεκτρισμό, γιατί η Γαλλία κυρίως ζεσταίνει επίσης και με ηλεκτρισμό τα σπίτια, οπότε ήταν ένα πρόβλημα. Αυτό από την αρχή του CERN ήταν το θέμα, έτσι κάπως. Τώρα είναι ακόμη πιο έντονο, που θα έχουμε λίγο μεγαλύτερες περιόδους που θα κλείνουμε τον επιταχυντή, ακριβώς για να εξοικονομήσουμε ενέργεια όπως κάνουν όλοι. Ναι, να προσθέσω σε αυτό ότι, και όπως σας είπε η κυρία Μάχη, τώρα σε 2-3 εβδομάδες θα κλείσουμε, τώρα θα κλείσει το CERN, θα κλείσουν τα πάντα, όλα τα συστήματα, κανένας δεν επιτρέπεται να μπει στο χώρο για περίπου 2-3 εβδομάδες. Και η εξαίρεση αυτή είναι το υπολογιστικό κέντρο. Το υπολογιστικό κέντρο με τα προσωρινά δεδομένα προσωπών θα συνεχίσει να τρέχει, να κάνει ανάλυση, να τρέχει όλα τα συστήματα του CERN. Όμως κοιτάμε για σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μας πάρει, παράδειγμα η γαλλική εταιρεία ηλεκτρισμού, ότι δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια στο δίκτυο για να ζεσταίνει, για να θερμάσει τα σπίτια. Τότε τώρα φτιάχνουμε διαδικασίες ώστε να μπορούμε να κλείσουμε ακόμα και ένα κομμάτι του υπολογιστικού μας κέντρου για να μειώσουμε την κατανάλωσή μας ενέργειας. Δεν είναι η μεγάλη ενέργεια αυτή, έτσι. Η μεγάλη ενέργεια θα είναι κλειστή ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Δύο ερωτήσεις από εδώ, από τα παιδιά της Καλλινού, πάλι. Περιτώ να σας πω ότι όταν είδαμε τη φωτογραφία του σχολείου σας που τη βάλαμε στην ανακοίνωση, οι συνάδελφοί μας, κυρίως αυτοί οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, γίνανε πράσινοι. Λοιπόν, για λέγε από τη ζήλια. για λέγετε μας, λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση είναι, αν ένα από τα αντικείμενα του CERN είναι η σύνδεξη και η παραγωγή ενέργειας στο μέλλον από αυτήν. Και η δεύτερη ερώτηση, απλή ερώτηση που σκέφτονται πολλοί μαθητές, τι εντυπωσιακό όλα αυτά τα χρόνια σαν γνώση ή τεχνολογία, το πιο εντυπωσιακό πράγμα που έχει παραχθεί από το CERN. Μπορώ να απαντήσω το δεύτερο πολύ γρήγορα, το ίντερνετ. Το ίντερνετ ξεκίνησε το 60-70, θυμάμαι τη χρονολογία, από τον Tim Berners-Lee, από τον Tim Berners-Lee που δούλευε στο CERN. Και
Υπάρχει το γραφείο που άρχισε και έφτιαξε, που έφτιαξε την πρώτη ιδέα για το Ιντερνετ και το που έγραψε το πρώτο paper είναι ακόμα εδώ στο ΣΕΜ και χρησιμοποιείται σαν γραφείο ακόμα και υπάρχει μια χρυσή πλάκα απ' έξω. Μερικές φορές και από τον Tim Berners-Lee που έρχεται. Είναι σε ένα κόντρα υπόγειο. Και η κυρία Μάχη μπορεί να σας πει άλλο παραπάνω για τα... Η κυρία Μάχη μπορεί να σας πει ότι όταν πρωτοξεκίνησε το... Το, στο 80 το web, εμείς εδώ το χρησιμοποιούσαμε για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες επιστημονικές και έπρεπε να πας σε μία μαύρη οθόνη και να γράψεις HTTP πάνω κάτω τελεία, δύο γραμμούλες, τραλαλά, 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 τραλαλά και έβγαινες εκεί που ήθελες. Έτσι μόνο δούλευε. Ακριβώς μετά το καλό θέμα ήταν ότι δόθηκε αυτό στην ελεύθερη αγορά χωρίς copyright και έγινε όλο αυτό το θαύμα της βιομηχανίας, της πληροφορικής, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή όταν έχουμε όλες αυτές τις φωτογραφίες και επικοινωνώ εγώ με εσάς και εσείς με μένα και μπορούμε να πληρώσουμε την τράπεζα ή μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, ακόμα και μεγάλες βλακίες βέβαια, αλλά αυτό γίνεται σε όλη τη ζωή, οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν ελεύθερο για όλους να το χρησιμοποιήσουν και γίνανε όλες αυτές οι αναπτύξεις, έτσι. Άρα, ναι, συμφωνώ μαζί του, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Όχι, ισχυρή δύναμη που τα κρατάει. Μια ερώτηση λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ναι, λέγεται. Γεια σας. Είναι τα quark. Το quark είναι το μικρότερο σωματίδιο. Επίσης, διασπάται. Και άμα διασπαστεί, ξέρουμε τι θα απογίνει περίπου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Το quark είναι το μικρότερο σωματίδιο που ξέρουμε τώρα. Έτσι. Και που έχουμε αποδείξεις. Και όταν έχεις αποδείξεις, έχεις μέτρηση. Που σημαίνει ότι κάθε quark είναι τόσο μεγάλο και στη μέτρηση αυτή έχω τόσο σφάλμα. Μόνο έτσι γίνεται δεκτή μία μέτρηση στη φυσική. Η μέτρηση πρέπει να είναι πάντα μέσα σε ορισμένα σίγμα. Δηλαδή, εάν μου πεις, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 60 κιλά συν πλην 50 κιλά, δεν μου πες και τίποτα. Μπορεί να είναι από εξαιρετικά αδύνατος, σκελετός, μέχρι χοντρούλης. Ενώ αν μου πεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 60 κιλά συν πλην ένα κιλό, μου έχεις κάνει μια καλή μέτρηση. Το ίδιο ισχύει και για τις μετρήσεις της μάζας, των quark. Λοιπόν, τα quark είναι κάτι το οποίο το έχουμε μετρήσει, το έχουμε δει, ξέρουμε για την ισχυρή δύναμη που υπάρχει μεταξύ τους, όλα αυτά είναι μετρημένα πράγματα. Εάν υπάρχει μέσα στο quark, υπάρχουν πολλές θεωρίες, τώρα φτάνουμε ακριβώς στο ρόλο του CERN. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που μας λένε ότι α, ναι, αυτό μέσα έχει, το ανοίγεις και βγάζεις τρία παπάκια, ας πούμε. Για να το ανοίξεις όμως το quark, πρέπει να μπορείς να του δώσεις ενέργεια τέτοια, ούτως ώστε να το ανοίξεις. Εάν δεν έχεις την πειραματική μέθοδο να του δώσεις αυτή την ενέργεια, δεν το συζητάς, γιατί αυτό είναι θεωρία. Είναι στο χώρο της ποίησης, είναι στο χώρο της τέχνης, είναι στο χώρο όπου θες. Είναι πολύ σεβαστό, αλλά δεν παραμένει μια θεωρία. Στη φυσική, για να κάνουμε κάτι πρέπει να το αποδείξουμε. Μέχρι στιγμής οι μετρήσεις που ξέρουμε είναι για τα quark. Εντάξει. Βέβαια υπάρχει οι θεωρίες ας πούμε, που μας λένε είναι ακριβώς έχουν να κάνουν και με το Big Bang, έχουν να κάνουν και με αυτά τα δεδομένα που παίρνουμε από το διάστημα. Και υπάρχουν θεωρίες και πάλι, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει μετρηθεί να δούμε ένα κομμάτι ενός quark. Κατάλαβες, για την ώρα δεν έχουμε καμία μέτρηση. Δεν έχουμε καμία ένδειξη. Ευχαριστούμε πολύ. Τι άλλο, μου είχατε... Ναι, ναι. Κάθε πότε ανανεώνονται τα υπολογιστικά συστήματα του ΣΕΡ? Αυτή είναι μεγάλη ερώτηση, αλλά η απάντηση είναι ότι πρώτον, τα υπολογιστικά συστήματα του ΣΕΡ είναι το υπολογιστικό κέντρο εδώ. Έχουμε πολλούς επεξεργαστές, αλλά δεν έχουμε όλους τους επεξεργαστές. Αυτό να κρατήσει το μυαλό σου, ότι εδώ έχουμε περίπου απόλυμα στην υπολογιστική ισχύ, εδώ έχουμε περίπου το 20%. Όλα τα υπόλοιπα είναι σε άλλα υπολογιστικά κέντρα που διαχειρίζονται αυτή τα συστήματά τους και δεν ξέρουμε κάθε πότε ανανεώνονται. Αυτό που ξέρουμε είναι, εδώ δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ποια είναι το timeline της ανανέωσης, επειδή αυτά είναι κεντρικά τα συστήματα, δεν είναι του CMS, οπότε έχουμε τα κεντρικά συστήματα υπολογιστικά του CERN που τα διαχειρίζεται το τμήμα πληροφορικής και εμείς απλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι από αυτά. Οπότε αυτό το διαχειρίζεται κυρίως το τμήμα του υπολογιστικού κέντρου του CERN. Φαντάζομαι κάθε φορά μας έρχονται καινούργια μηχανήματα, κάθε φορά που έχουμε λεφτά αγοράζουμε καινούργια μηχανήματα και συνήθως
Η αλλαγή των συστημάτων γίνεται από τα παλιότερα στα πιο καινούργια. Οπότε κάθε φορά που παίρνουμε καινούριους υπολογιστές, βγάζουμε τους πιο παλιούς και βάζουμε τους καινούριους. Και αλλάζουμε εδώ το τοπικό σύστημα, γιατί είναι το τοπικό σύστημα και μετά έχετε το κεντρικό σύστημα. Έτσι. Ναι, όσο πιο συχνά μπορείς, ένα πράγμα που είναι χαρακτηριστικό, εγώ δεν είμαι καθόλου ειδική αυτού του θέματος, αλλά ένα πράγμα είναι χαρακτηριστικό ότι όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο ανιχνευτή, ξεκινάς με έναν προϋπολογισμό. Εντάξει. Το κομμάτι του, όταν έχεις αποφασίσει ότι θες τόσο σίδερο όπως είδαμε, τόσο πυρίτιο, τόσο τόνα, τόσο άλλο, αρχίζεις όσο πιο σύντομα μπορείς να αγοράζεις, να κοιτάς πώς είναι η αγορά κτλ. Το μόνο πράγμα που αγοράζεις την τελευταία στιγμή, μα την τελευταία στιγμή, είναι ακριβώς τους υπολογιστές. Γιατί εδώ βλέπετε στους κανονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούμε εμείς, που μπορούμε να αγοράσουμε, ας πούμε, κάθε εβδομάδα θα βγει και καινούριο μοντέλο. Άρα, κοιτάς όσο το δυνατόν να αγοράσεις την τελευταία στιγμή και να αλλάξεις τα συστήματα όσο μπορείς. Ναι. Μια ερώτηση πάλι από Θεσσαλονίκη. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ που ενδιαφέρονται, πότε θα λειτουργήσει ξανά το πείραμα CMS, γιατί ξέρω τώρα αν είναι σε φάση συντήρησης. Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Έχουμε όλα μαζί. Περίπου σε 3 μήνες περίπου θα ξαναξεκινήσουμε. Σε 2,5 μήνες. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε. Εντάξει. Μετά εξαρτάται λιγάκι, γιατί κοιτάξτε, τώρα παίζουμε λίγο με αν δώσουμε καμιά 2 εβδομάδες που επιταχυντής θα παραμείνει κλειστός λόγω ενέργειας. Είναι λογικό. Και εμείς όλο αυτό το χρόνο το χρησιμοποιούμε, γιατί όπως είδατε είναι ένα τεράστιο σύστημα και στο υπολογιστικό κομμάτι και στο κομμάτι το μηχανικό και σε όλα τα κομμάτια. Άρα έχουμε δουλειές με φούντες να κάνουμε, δεν είναι θέμα ότι δεν έχουμε, θα καθίσουμε. Απλώς 3 εβδομάδες μένει το ΣΕΜ ξερό και έτσι έμενε πάντα. Για 3 εβδομάδες είμαστε κλειστοί, δεν δουλεύει τίποτα, δεν έχεις και θέρμανση στο γραφείο. Ωραία. Μπορώ να πω, άμα θέλετε, όποιος ενδιαφέρεται να δει ποια είναι η κατάσταση του ΣΕΝ, του LHC και του CMS, άμα ανοίξετε τον υπολογιστή σας και βάλετε στο Google LHC Page 1, όπως το ακούτε, θα σας βγάλει τον πίνακα κατάστασης του LHC και μπορείτε να αλλάξετε και να δείτε και του CMS, άμα γίνονται συγκρούσεις ή άμα τρέχει. Μπορούμε... Θα σας το δείξει τώρα. Ο Ζόλταν άρχισε να καταλαβαίνει ελληνικά. Ζόλταν is speaking. Open that page. I'm not using. Οπότε, LHC, και από το σπίτι σας, άμα πάτε στο Google, γράψτε LHC page 1. Οπότε εδώ μπορείτε να δείτε ότι... No beam. No beam, δεν τρέχει επιταχυντής. Λέει no beam for the next few months. Και τελείωσε το run του LHC για το 2022. Θα σας ξαναδούμε τον Φεβρουάριο του 2023. Και από κάτω βλέπετε πόσα σωματίδια μας έχουν δώσει. Οπότε αυτό είναι το πρώτο υλικό. Έτσι τα μετράμε. Αυτό είναι το FemtoBar. Είναι μια μονάδα μέτρησης της φυσικής που μπορεί να μας πει πόσες αντιδράσεις είχαμε. Και ξέρουμε με τι ξεκινήσαμε για να δούμε πόσα δεδομένα μπορούμε να αναλύσουμε από αυτά. Και μετά βλέπετε εδώ. Και άμα πάτε στο drop-down και επιλέξετε CMS, μπορείτε να δείτε όταν τρέχει ο LHC, θα μπορείτε να δείτε εδώ πώς τα γεγονότα στο CMS. Μπορείτε να δείτε, παράδειγμα, με τι ταχύτητα αποθηκεύουμε δεδομένα, με τι ταχύτητα παίρνουμε δεδομένα και όλα αυτά. Είχατε κάποια άλλη ερώτηση ή κάνω λάθος? Ξέχασα κάτι. Για τη σύνδεξη είχα ερώτηση. Α, ναι, για τη σύνδεξη. Ναι, κοιτάξτε, με συγχωρείτε. Η σύνδεξη υπάρχει ένα άλλο εργαστήριο στη Νότιο Γαλλία που είναι ευρωπαϊκό εργαστήριο. Είναι ένα πράγμα που εμείς δεν έχουμε σχέση. Εμείς δεν έχουμε σχέση με τη σύνδεξη καθόλου. Υπάρχουν διάφορες ενεργειακές προτάσεις οι οποίες είναι πάρεργα ερευνών του ΣΕΡΝ, αλλά δεν είμαστε ένα εργαστήριο πυρηνικής φυσικής για τη σύνδεξη. Πρέπει να δείτε αυτό το εργαστήριο στο Κανταζάρ, το οποίο είναι ευρωπαϊκό εργαστήριο και τεράστιο εργαστήριο και τα επόμενα χρόνια θα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αλλά πάντα θα βρείτε στο ΣΕΡΝ διάφορες ενεργειακές προτάσεις, ιδιαίτερα ορισμένες που έχουν γίνει από τον Κάρλο Ρούμπι. Αν ψάξετε να δείτε, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές ενεργειακές προτάσεις. Δεν είμαστε ένα ενεργειακό εργαστήριο. Ευχαριστώ. Μας είπατε ότι είστε στον χώρο αυτό 30 χρόνια. Πώς είναι η καθημερινότητά σας και γενικά το χώρο σύστημα? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Άκουσε να σου πω.
Εγώ ήρθα στο ΣΕΝ από τότε που τελείωσα το διδακτορικό μου. Έκανα το φυσικό στην Αθήνα, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική. Το διδακτορικό, η έρευνα του διδακτορικού μου έγινε στην Τέζη στη Γερμανία, που είναι ένα μικρότερο επιτέχνη, και ήρθα εδώ και παρέμεινα. Η καθημερινότητά μου, μπορώ να σου πω τώρα, και ήταν πάντα υπέροχη. Γιατί κάνω αυτό που μου αρέσει, γιατί μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να έχει κανεί στο ΣΕΡ, δεν πρέπει να μου μιλήσει κανεί ούτε για 8 ώρα, ούτε για Σαββατοκύριακο. Γιατί η δουλειά μα είναι συνεχής. Αυτή τη στιγμή όμως εγώ μπορώ κατ' ουσίαν να κάνω ό,τι θέλω. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι ευχαριστημένη γιατί μπορώ και επιδρώ με εσάς. Μετά έχω ένα κάρο δουλειά στο εργαστήριο, όπως έχει και ο Νίκος. Θα πάμε, θα την κάνουμε με τη ισχύα μας, εκτός από ορισμένα μέρη τα οποία ξέρεις ότι πρέπει να δω τον τάδε ή πρέπει να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι το μεσημέρι. Εκεί έχεις πάρα πολύ πίεση. Αλλά δεν είμαστε μαθημένοι σε ωράρια. Η δουλειά μου είναι, το ΣΕΡ μου δίνει όλες τις ικανότητες ή πάρα πολλές δυνατότητες να αναπτύξω, να σκεφτώ γύρω από τις απορίες μου, να έχω υλικό, να αλληλεπιδράσω ελεύθερα. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, έχω κάποιον δίπλα μου και τα λοιπά, είμαστε ένα γκρουπ, ο ένας κοιτάει τον άλλο, δεν είναι το ίδιο, αλλά προφανώς δεν έχω να παράγω για να πουλήσω. Πρέπει στο τέλος να παραδώσω στη φυσική αυτά που πρέπει να παραδώσω στη φυσική. Και πρέπει να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά η ελευθερία μου είναι υπέροχη, η δυνατότητα επικοινωνίας μου είναι απίθανη και το γεγονός ότι αυτή την πληροφορία μπορώ να την δίνω ανοιχτά σε όλους και να ανοίγω την πόρτα μου στον οποιοδήποτε είναι κάτι το καταπληκτικό, το οποίο αυτή τη στιγμή που εγώ είμαι στο τέλος της καριέρας μου, σας το εύχομαι να το έχετε στη ζωή σας, ό,τι και να κάνετε, μα ό,τι και να κάνετε, δεν έχει καμία σημασία, δεν υπάρχουν διανοούμενες δουλειές και μη διανοούμενες δουλειές. Να έχετε την ευκαιρία να κάνετε τη δουλειά που αγαπάτε, γιατί τότε δεν τίθεται θέμα οχτάωρου, δεν τίθεται θέμα weekend, δεν τίθεται θέμα προσωπικής ζωής, δεν τίθεται θέμα τίποτα. Η δουλειά είναι που σε τραβάει. Εντάξει. Αυτή είναι η καθημερινότητα και είναι πολύ ωραία. Να πω για το... Από... Ακούστε και ένα νεότερο. Απλά αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι το κομμάτι της πληροφορικής, ότι όσοι ενδιαφέρονται να πάνε πληροφορική και με κάποιο τρόπο καταλήξουν εδώ, ότι το ΣΕΡΝ είναι εντελώς διαφορετικό μέρος να δουλεύεις από κομμάτι πληροφορικής σε σχέση με όλες τις άλλες εταιρείες. Και αυτό είναι και γιατί εδώ βρίσκουμε προβλήματα που κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει να λύσει. Κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει να βρει πώς δίνουμε δουλειές σε 50.000, σε μισό εκατομμύριο επεξεργαστές, σε 170 υπολογιστικά κέντρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε Google και να μας πει κάποιος, αυτή είναι η απάντηση, αυτό θα χρησιμοποιήσεις. Πάντα στο κομμάτι της πληροφορικής αναπτύσσουμε καινούργια εργαλεία, καινούργια συστήματα και σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει κάτι έτοιμο. Ναι, και ό,τι αν κάτι έχει λυθεί από τη βιομηχανία, το παίρνουμε. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς ότι δεν έχουμε σχέσεις έκτρας με τη βιομηχανία, όχι καθόλου. Ό,τι υπάρχει, αλλά η βιομηχανία πολλές φορές δεν έχει και οικονομικό ενδιαφέρον να κάνει κάτι. Οπότε πρέπει να το κάνουμε εμείς. Κάτι με ρώταγες. Κάτι με ρωτάγατε. Μια κυρία, κάτι με ρώταγες. Μπορούμε να αποκτήσουμε κι εμείς μια θέση εκεί. Δηλαδή, να πάμε εξαρτάται. Κοιτάξτε, η θέση σε αυτό το θέμα είναι θέμα σπουδών, έτσι. Είναι ανάλογα με το τι θα έχετε σπουδάσει. Οι θέσεις του ΣΕΡΝ είναι πάντα... τις βλέπεις στο διαδίκτυο, αλλά προηγουμένως μπορείς ακόμη, υπάρχουν και θέσεις να έρθει κανείς σαν φοιτητής, κάνοντας ένα διδακτορικό κτλ. Αλλά οι θέσεις είναι πάντα αναρτημένες και μπορεί κανείς να δεις. Βασικά όμως, στο επιστημονικό, μηχανικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, ας πούμε ότι είμαστε επιστήμονες, πληροφορικής, μηχανική και τέτοια, αν είσαι φυσικός, θα χρειαστείς οπωσδήποτε να έχεις ένα διδακτορικό. Από εκεί και εκεί, για τους μηχανικούς, όχι. Απλώς κοιτάς τι θέσεις υπάρχουν. Βέβαια, θέλει ανθρώπους, όπως σου είπαμε, ειδικά ενδιαφέροντα. Γιατί, βέβαια, εσύ μπορεί να μου πεις ότι θέλω να γίνω διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας. Εμείς δεν πουλάμε πράγματα εδώ. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι. Και η πώληση, δεν το είπα καθόλου περιφρονητικά, έχει άλλα πράγματα. Οπότε θα πρέπει να κοιτάς τι θέσεις υπάρχουν στο ΣΕΡΝ, θα πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις τις σπουδές σου και να δεις αν θα μπορέσεις να έχεις τη θέση ενός τεχνικού φοιτητή, κάποιου συνεργαζόμενου στο διδακτορικό και κάπως έτσι ξεκινάς. Εσύ τι θες να σπουδάσεις? Μαθηματικός. Ωραία.
Λοιπόν, εάν σπουδάσεις μαθηματικός, οι πιθανότητες είναι ότι θα μας φτύνεις, γιατί η μαθηματική είναι περισσότερο θεωρητική δεν τους αρέσουν αυτά τα εργαστήρια. Αλλά εάν πας προς την πληροφορική μετά σαν μαθηματικός, τότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον περισσότερο ένα κομμάτι σαν του Νίκου. Ή μαθηματικός πια πάει, κολλάει στους θεωρητικούς φυσικούς, όπου θα ανήκει σε ένα κομμάτι των 30 περίεργων θεωρητικών φυσικών που είναι στα γραφεία τους και που μόνο τα μόνα γραφεία που δεν υπάρχει τίποτα παρά ένας μαύρο πίνακας είναι το ίδιο. Αλλά και πάλι, αν πας προς τα εκεί, θα μπορείς να δέσεις το ΣΕΡΝ από πολύ κοντά. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλή επιτυχία. Τώρα εσείς είσαστε Δευτέρα Λυκείου, τι είσαστε? Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση να μου κάνετε? Να μάσκα. Ένα πράγμα σας λέω πάντα, ότι έχετε τα email όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτά. Εάν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, εμείς είμαστε πάντα πολύ έτοιμοι να την απαντήσουμε. Προσωπική ερώτηση. Να σας κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζουμε ότι τώρα στη φυσική αυτά κάνουμε ότι τα αντικείμενα έχουν μια ιδιοσυγνότητα τα οποία μπορεί να τα κάνει να σπάσουν, να ξεπεράσει την αντοχή που έχει το υλικό. Τα πρωτόνια έχουν και αυτά ιδιοσυγνότητες. Τελικά τα σπάμε, έτσι. Δεν τα σπάμε. Δεν βρίσκουμε τρία κουάρκ μέσα. Ναι, αλλά τα σπάμε με κρούσεις. Στο... Τα σπάμε γιατί η κρούση κατ' ουσίαν τους δίνει μία ενέργεια. Δεν το βάζει να κάνει ταλάντωση, γιατί η ενέργεια που θα έπρεπε να του δώσει για να κάνει ταλάντωση και να αρχίσει να διαλύεται θα ήταν τεράστια. Έτσι. Αλλά βεβαίως έχει. Δεν το σπάς έτσι, το σπάς αλλιώς. Ναι. Είναι ο πιο απλός τρόπος να το σπάσεις, να το πετάξεις, έτσι. Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσατε συχνότητες κατά τη διάρκεια της κρούσης για να θα έδινε ένα τεχνικό αποτέλεσμα. Κοίταξε, άκουσα. Θα πρέπει να έχω έναν υπολογισμό. Αλλά εκείνο που μου λέει ο υπολογισμός της ενέργειας που θα πρέπει να είναι και ο τεχνικός τρόπος να το κάνεις αυτό θα είναι προφανώς πολύ δυσκολότερος από το να επιταχύνω κάτι και να το βαρέσω σε έναν τοίχο. Έτσι, να το βαρέσω σε ένα άλλο κάτι. Αυτό σου λέω. Ωραία, αλλά θα πρέπει να έχω έναν υπολογισμό. Θα μπορούσα να έχω και τα δύο, αλλά το θέμα είναι πάντα τι τεχνολογία έχεις στα χέρια σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάντως είναι πολύ ωραία ιδέα. Εξαιρετικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ψάξω να δω τι πρέπει να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει. Εντάξει, λοιπόν, έχετε άλλες απορίες να μας ρωτήσετε? Τι να φωνάξετε, δεν ακούω. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε μέχρι εδώ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και όπως είπαμε, αν θέλετε κάτι παραπάνω, μην διστάσετε να μας γράψετε. Σας ευχαριστούμε και για το χρόνο σας και για όλα τα εξαιρετικά που μας είπατε. Για μας είναι ευχαρίστηση. Ναι. Να είστε καλά. Μπορώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Άντε, κάνε την τελευταία, βέβαια. Έχω κάτι, έχω δει, ο Τέσλα έχει πει ότι για να εξερευνήσουμε το σύμπαν γενικά, θα πρέπει να ασχοληθούμε με ενέργεια, συχνότητα και δόνηση. Εσείς τώρα στο ΣΕΡΝ με τις συγκρούσεις αξιοποιείτε την ενέργεια. Έχετε σκεφτεί να αξιοποιήσετε συχνότητα και δόνηση για τη διάσπαση των πρωτονίων? Όχι. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι ο Τέσλα ήταν κάποιος ο οποίος ήταν μεγαλοφυής, αλλά είχε ανήκει, είναι δύο αιώνες πριν, έτσι. Δεν έπεται ότι... Κοίταξε, όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες ήταν μπροστά στις εποχές τους, αλλά δεν σημαίνει ωραία. Αυτό είναι, αλλά και όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες, ακριβώς επειδή ήταν μεγάλοι επιστήμονες, έχουν πει και πράγματα τα οποία τεχνολογικά δεν εφαρμόζονται. Αυτή τη στιγμή, εμείς μπορούμε να στέλνουμε, ας πούμε, ακτινογωλίες με ορισμένες συχνότητες για να εξερευνούμε το διάστημα. Αυτό γίνεται. Έτσι. Δεν είναι το δικό μας κομμάτι, είναι των αστροφυσικών. Που σας σου είπα είναι τα αδέρφια μας. Εντάξει, όταν θες να πας να κοιτάξεις στο διάστημα, τότε το κάνεις τελείως διαφορετικά. Όταν θες να πας μερικά δισεκατομμύρια έτσι φωτός, τότε είσαι υποχρεωμένος να στείλεις ακτίνες, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορείς να το κάνεις. Εμείς είμαστε πάνω στη γη, που σημαίνει ότι η μηχανική της γης μας κυβερνάει.
Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε ενέργεια με την έννοια του επιταχύνουμε κάτι. Τώρα, η δόνηση για μένα είναι ένα κύμα βασικά και ξανά σου ξαναλέω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνουμε ενέργεια στα δικά μας σωματίδια για να μπορέσουμε να τα επιταχύνουμε, γιατί κατ' ουσίαν τη μεταβίβαση ενέργειας που την κάνουμε μέσα από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Και μετά είναι οι αστροφυσικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακτινοβολίες και μετράνε ακτινοβολίες που έρχονται από το διάστημα για να μπορέσουν να σκεφτούν για τα φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν στο διάστημα. Χαίρομαι που σου αρέσει ο Τέσλα, γιατί ο Τέσλα ήταν όντως ένας πολύ, πολύ ειδικός επιστήμονας, όντως. Και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι από όλους τους μεγάλους επιστήμονες μου είπες τον Τέσλα. Μπράβο σου. Υπάρχει μια υπάρχει μια καταπληκτική βιογραφία του που κυκλοφορεί τώρα, έτσι. Τι έχεις διαβάσει για τον Τέσλα? Έχω διαβάσει τη μηχανή που είχε φτιάξει, ναι, η οποία έκανε το κτίριό του να ταλαντωθεί. Ναι. Τη βαλβίδα Τέσλα που επιτρέπει μόνο σε μία μεριά να περνά το νερό. Λάμπες νέων, ο πύργος που θα δίνει ασήμαντο ρεύμα. Πολύ ωραία. Τώρα μου θυμίζει κάτι. Τρομερός άνθρωπος. Μοτοράκι, ναι. Τέσλα, το μοτόρ του Τέσλα. Τρομερός άνθρωπος. Ναι. Πολύ ωραίος. Μπράβο. Μου θύμισες πολλά πράγματα. Καλά θα είναι αν μπορείς να κάνεις μια ομιλία στο σχολείο σου για τον Τέσλα και πες μας να ενωθούμε κι εμείς. Έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε εμείς καλά. Ευχαρίστηση μας. Χαιρετισμούς και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης.